εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Δηλαδή εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε. Εντάξει, και σήμερα μετά από μεγάλη πίεση έκλεισε η προηγούμενη εκπομπή. Τα παιδιά της Πάτρας. Ε, πώς λέγονταν εκείνη το συγκρότημα, Τα παιδιά της Πάτρας. Τα παιδιά της Πάτρας. 12 και 6 δεν έχει ξεκινήσει ποτέ εκπομπή. Όχι, έχω ξεκινήσει. Και 6. Γιατί είχε συνέντευξη πάω 12 η ώρα και αναγκαστικά κλείσαν παραπέντε. Ναι. Έχω ξεκινήσει, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι. Το θέμα είναι να σου πω κάτι, να μην έχεις μούτρα. Θα ξαναδείς National League τον Οκτώβριο. Σοβαρά μιλάς. Υπομονή. Ένας μήνας είναι, θα περάσει. Αυτή ήταν τιμωρημένη. Και η Ελλάδος. Αυτή ήταν τιμωρημένη. Ποιοι, ναι. Ναι. Εγώ, δηλαδή ήταν το ενδιαφέρον για τον National League, ήταν μηδενικό και ήταν τιμωρημένο. Καλά, όχι, γιατί αν το είχε ανοιχτό θα είχε 25.000 κόσμου. Ε, θα είχε ρε φίλε, εντάξει. Αλλά υπομονή, Σταύρο, ένα μήνα. Εδώ είναι η κομπή του ΠΑΟΚ 24. Σίγουρα θα σχολιάσουμε σε κάποια φάση την εθνική αυτή τερατούργημα. Ωραία. Που παίζουν και με ύφος τα παιδιά, δηλαδή μας κάνουν και χάρη ότι παίζουν στην εθνική. Ποτέ δεν ήμασταν φαν εγώ προσωπικά της εθνικής, δεν με ασχολούμαι. Απλά ποδοσφαιρικά έχει κάποιο ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ένας προπονητής. Για μένα δηλαδή είναι ο πρώτος προπονητής στη ζωή μου, ακόμα και ο κολλητός, ο θειός σου, είχε μία λογική. Στέργιο Αναστασιάδη. Είχε μία λογική. Λογική. Μία λογική που μπορούσε να σου οδηγήσει στο θρολοκομείο, αλλά υπήρχε μία βάση, ρε αγόρι μου, ότι σκέφτομαι έτσι. Ωραία. Δεν είναι αυτός, τότε που λες, συνέχισε. Αυτός πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά, πώς σκέφτεται. Αυτά να τα βλέπεις εσύ που έχεις και τύψεις που τον έβριζες άδικα που δεν έβαζε το λιμιό. Ναι, όχι. Τύψεις είχα. Εντάξει, τύψεις. Ναι, όχι, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Ναι, όχι, δεν κοιμήθηκα το βράδυ, αλλά γενικά ναι, είχα ένα θεματάκι που. Πάντως θυμάσαι χθες όταν ενημέρωνες για τη στοίχημα ότι σου είπα άσο. Δεν είπα κάτι εγώ ούτε για διπλό ούτε για χ. Είπα θα δούμε την δεκάδα με το που είδα από χαρά και τι πιστεύεις δηλαδή ότι έκανα. Φαντάζομαι δεν έβαλε ούτε μισό ευρώ στο διπλό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν υπήρχε και περίπτωση. Παρότι, έχω, παρότι το. Η εικόνα του αγώνα για διπλό ήταν, αλλά δεν μπορούν τα παλικάρια που λέει και ο θειός σου. Περίμενε λίγο. Κοίταξε, η ομάδα χρειάζεται κάποιο χρόνο, Σταύρο. Είναι σε μια φάση ανανέωσης, αναδόμησης. Το λεγόμενο rebuild που λες και εσύ. Νομίζω στην επόμενη αγωνιστική του UEFA National League θα δούμε την πραγματική εθνική Ελλάδος. Πρέπει να παίζουμε με την Εστονία. Πάλι με την Εστονία. Με τη Φιλανδία παίζουμε. Με τη Φιλανδία παίζουμε. Ε, λογικά με τη Φιλανδία παίζουμε. Πόσες φορές θα παίξουμε με την Εστονία, μας βολεύει. ε. Μας βολεύει. Ξέρω τι μας κάνει. Ωραία. Τι φοβερή αυτή η διοργάνωση. Χορηγή της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24, Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, εννοείται. Πληρώνει 1,8 σχεδόν το χρόνο για να είναι στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Άρα στηρίζουμε την μεγάλη εταιρεία, την Στοίχημαν. Επίσης, μαζί μας, εννοείται, τα παλικάρια, η κορυφαία εταιρεία στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, με τζίρους, με κίνηση, με event, με όλα. Τα έχει όλα. Είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί την Πεγκιζίνα. Ξεκίνησαν τις εμφανίσεις Παρασκευή Σαββάτο 31 Αυγούστου. Άρα έγινε 31-1. Μετά 7. Πότε είχαμε το Παρασκευή, πόσο είχαμε. Τώρα, 6-5-6 και τώρα άλλες δύο εμφανίσεις στο Regency Casino την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ωραίο όπως είναι το Θέατρο Βεργίνα. Καλό θα είναι να κλείσετε ένα τραπεζάκι, να πάτε εκεί να διασκεδάσετε με την Πεγκιζίνα, η οποία είναι τουλάχιστον έμπειρη σε θέματα διασκέδασης. Naxos, δηλαδή πραγματικά περήφανος για τους χορηγούς μου, Regency, Naxos και Στοίχημα, δηλαδή κολοσσοί. Κολοσσοί στηρίζουν την εκπομπή. Naxos, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στην χώρα μας, με καταστήματα Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφίας, Μετατερένιαν Κόσμος, στη Βασιλής Σόργα, στο Στοκ, στην Αθήνα, στον Πειραιά, παντού. Παντού υπάρχει το brand Naxos, μια εταιρεία παραδοσιακή της πόλης μας που αναπτύσσεται κάθε μέρα που περνάει. Ο ΠΑΟΚ ντύνεται με Naxos. Τα πολιτικά του παπούτσια είναι Naxos, ειδικά σχεδιασμένα για τα παιδιά μας, για να μην κουράζονται όταν περπατάνε. Πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια η ανδρική συλλογή με έκπτωση ως 20% στο nac.gr,
δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα που υπάρχουν και στην Αγία Σοφία και στο Μετατερράνιο. Κόσμος. 12 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Ουγγαρία. Ελλάδα-Ουγγαρία. Ουγγαρία, 12 Οκτωβρίου. Πραγματικά δεν με συγκινεί. Εγώ βλέπω ότι κουράζεται ο Πέλκας. Σωστό. Είναι ο μόνος που τρέχει και πιέζει. Οι άλλοι όλοι πιέζουν με τα μάτια. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Και αυτό το παιδί να παίζει τόσο με καρδιά και πάθος. Κάτσε. Περίμενε. Δεν έχει μάθει λάθος ο Λουτσέσκο. Έχουμε ο Λουτσέσκο είναι τον ΠΑΟΚ το έμαθε αυτό. Δεν στο έμαθε για τους άλλους. Ναι, μάλλον το ξεκαθαρίσουμε. Αφού βλέπεις ότι οι άλλοι δεν τρέχουν, μην τρέχεις κι εσύ. Δεν θα πάθει τίποτα η Ελλάδα μας. άμα κάνει ένα κλαρίνο ακόμη. Δεν είναι κάτι κακό. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Μην κουράζεσαι. Μην κουράζεσαι. Στο μεταξύ, βλέπουμε εδώ πέρα ένα δημοσίευμα για να τα πάρουμε λίγο έτσι χαλαρά στην αρχή. Επίθεση δέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κορίνθου, ο οποίος φαίνεται αγνός. Ναι, είναι κλασικά μούτρα πρόεδρου ΕΠΣ, είναι η αλήθεια. Ποδοσφαιράνθρωπος λες. Ποδοσφαιράνθρωπος, κλείσε λίγο. Αυτό το ότι οι πρόεδροι των ΕΠΣ είναι over 120 κιλά σημαίνει κάτι, πολύ εξ αυτών τέλος πάντων. Κοίταξε. Ελάχιστοι διατηρούν την γραμμή τους. Στέργιο, τοποθετήσου πάνω σε αυτό το θέμα. Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι δύο-τρεις. Να είναι ρε παιδί μου, νορμάλ, ας πούμε, δεν μου έρχεται. Να σου πω κάτι. Μου έρχεται ο ΕΠΣ Πρεβέζης. Ναι. Ναι. Γενικότερα οι ποδοσφαιράνθρωποι που σταματούν την αυτό τι να έχει σταματήσει, να είναι το παστίτσιο. Όχι, θέλω να σου πω. Αλλάζουν. Δηλαδή, μόνο ο Γουχού πιστεύω ότι έχει μείνει στεγνός. Ο Γουχού και τώρα 20 λεπτά μπήκε με την εθνική, του έκαναν ο κάτω και στην εθνική Ισπανία που έδειχνε highlights ο Κοσμοτέ. Και ο Κωνσταντινίδης παραμένει στεγνός. Βέβαια μου είπε ότι μια φορά που τον ρώτησα, γιατί το είχα απορία πώς γίνεται να μην βάζεις κιλό. Και τι βλέπουν τους ποδοσφαιριστές όταν μετά τελειώνει η καριέρα τους, πώς γίνονται έτσι, πώς παίρνουν μερικά 2, 3, 4, 5 κιλά. Μου είπε ότι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Συχνά πυκνά κάνει προπονήσεις, έτσι αυτό τρέχει. Κάνει με την ομάδα πρώτα απ' όλα. Στις ασκήσεις είναι μέσα. Εντάξει, όχι σε όλες. Σε κάποιες που είναι τακτικές και πρέπει να. Ξέρεις πώς βοηθάει αυτό. Να κάνουν κάποιοι τους κόνους για να περνάνε τα παιδιά και να έχουν ψυχολογία τους γίνεται και στο παιχνίδι, γιατί αυτό γίνεται στην προπόνηση. Ωραία. Περαστικά πάντως τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κορίνθου. Δεν είπαμε, περίμενε. Εγώ το κρατούσα για να τους κρατάω σε εγρήγορση. Τίτλους ειδήσεων λέμε, ναι. Δέχτηκε. Ναι, ας αυτό μας δουφιάνευσε τον Αστέριο. Δέχτηκε επίθεση με λωστό έξω από το σπίτι του. 11 η ώρα το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ. Δύσκολη ώρα να επιστρέφει κανείς σπίτι του. Δύσκολη ώρα. Πρόσκυνται στον Ολυμπιακό από ό,τι μαθαίνω συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτό ή. Με κάτι άλλο, αλλά. Τα καταδικάζουμε. 70% στο ποδόσφαιρο. Τα είναι. Καταδικάζουμε. Έτσι. Αλλά εννοείται ότι το καταδικάζουμε αυτό το πράγμα και εννοείται ότι το καταδικάζουμε οποιαδήποτε πεσήματα με λωστό κάτω από σπίτι 11 η ώρα το βράδυ. 10:30 δεν έχουμε πρόβλημα. Τζάμι αυτοκινήτου και τέτοια. Όχι, δεν. Κάπου να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Καλά, για μένα βέβαια υπάρχει μια άλλη κουβέντα το κατά πόσο οι apps πρέπει να παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο και ο τρόπος που γίνεται αυτό. Νομίζω είναι επίκος αστείος, αλλά τι να κάνεις. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό καλούμαστε να παίξουμε όλες οι ομάδες. Εμείς πραγματικά, για μένα παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ήρωες που ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Με τις ΕΠΣ. Και να πρέπει να πηγαίνουν σε κάθε χωριό, να πείσουν την ομάδα, να ψηφίσει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Εμείς Βαρέ. Πάμε σε κανένα χωριό, τρώμε σε κάποια ταβέρνα και μετά φεύγουμε τρέχοντας. Σπριντ. Ωραία, και οι άλλοι κάθονται εκεί και κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό. Στην ΕΠΣ της γενέθλιάς μου, ΕΠΣ Ερών, ήταν ο ίδιος πρόεδρος 55 χρόνια. Άρα κάτι καλό γίνεται εκεί για να επιμένει. Άρα δεν είναι ήρωας. Εντάξει. 55 χρόνια ήταν ο προηγούμενος. 55 ήταν. Συνεχίζει ακόμη. Όχι. Στις τελευταίες εκλογές άλλαξε η ιστορία. Γιατί 55 χρόνια δεν υπήρχε κανένας άλλος να στηρίξει κανέναν. Άφησε έργο πίσω του. Ναι. Πάρα πολύ έργο. Αλλά... Έχουν καθιερωθεί όλες τις ομάδες της Ερών. Δεν έχει μείνει ούτε μία. Άρα δεν είναι ήρωες. Ναι. Κάτι καλό προφανώς κάποιο κέρδος είχαν. Πέρα από την αγάπη του και το ποδόσφαιρο. Εντάξει. και γι' αυτό. Ναι. Το ήρωες δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι ήταν άστοχη η τοποθέτησή σου. Ναι. Ήρωες αυτοί που παίζουν μπάλα πλέον στη Β' και στη Γ' Εθνική. Ναι. Καλά, στο τοπικά άστο. Δεν είναι κερασιτέχνες. Αλλά ήρωες οι παράγοντες και οι πρόεδροι των ΕΠΣ. Και είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και κατηδίαν. Το να αποφασίζουν ερασιτέχνες για τα λεφτά του Σαββίδη, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη. Εντάξει, αυτό το Μελισανίδη είναι κάτι το οποίο είναι στην ίση επιστημονικής φαντασίας. Στη ροή του λόγου. Ναι. Ναι. Να αποφασίζει λοιπόν ο Μιχάλης Τσικριτζής και ο κάθε Μιχάλης Τσικριτζής για το τι θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης
Είναι αυτό που είπες, ότι η δύναμη που έχουν κακώς είναι τόσο μεγάλη. Πύρινος λόγος. Και... Η Κόρυνθος, η οποία τελευταία φορά έπαιξε ωραία, στην Α' Εθνική, όταν τα χαρτάκια οριακά έγιναν έχρωμα. Χρώματα φανέλας. Κόκκινο κίτρινο. Έτσι. Καλά, ρε, Γιάννη Δοντά. Τον είχα και συμπαίκτη μετά στο χωραργό. Χαραβιακός. Μπλε μαύρα. Ποιος έπαιξε εκεί. Ε? Ποιος έπαιξε εκεί. Ο Χαραβιακός. 100 φορές το ίδιο χαρτάκι, ο Λίμα. Ο Λίμα, ναι. 100 φορές. Νόνι Λίμα, ρε φίλε, ο οποίος είναι στον Πανιόνιο, τον πετυχαίνουμε κανονικά. Ωραίος, τα κοτσιδάκια, ωραίος. Κοτσιδάκια, αλλά τουλάχιστον 1500 λιγότερα από τότε, εντάξει. Έχουν φύγει λίγο. Χρόνια είναι στον Πανιόνιο, ε. Ναι. Μιλάμε για μορφή του. Μιλάμε για παιχτάρα πρώτα απ' όλα. Ο χρόνος που έχει περάσει φαίνεται στον άνθρωπο, εντάξει, λογικό είναι. Δεν είναι όπως ο Μπατίστα, ας πούμε. Ίδιος. Καλά, ο Μπατίστα δεν έχει. Δεν συμφωνεί με τον διάβολο. Hey, Βελζεβούλ, come here. What do you want? Εντάξει, είναι η μοναδική περίπτωση του Ντανιέλ. Απαράλλακτος. Αυτοί, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε, και καλά, και εγώ είμαι έτσι. Είναι τα γονίδια. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Έχω αλλάξει. Μία με είδε στον δρόμο χθες μια φίλη μου. Και σου είπε τι. Μετά από 10 χρόνια. Παπάς. Και μου λέει ομόρφινες. Εννοείται ομόρφινα. Γελάς. Γέλασες. Σε ήξερε πριν 10 χρόνια. Με ήξερε πριν 10 χρόνια. Είχε και να με σε ήξερε από μικρό. Ομόρφινες. Δουλέψαμε. Όχι, όχι. Είναι ανεξάρτητη μητέρα. Επαγγελματίας. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Ομόρφινε. Δηλαδή εκείνο το μαλλί τον αδικούσε. Ποιο μαλλί. Πρίγιοβιτς. Δεν είχα Πρίγιοβιτς μαλλί, ποτέ. Εγώ τα αφήνα κάτω. Ακόμη χειρότερα. Τα πιάνα κοτσίδα, όχι αυτό το πράγμα βάζω σε λέει για την κοτσίδα. Είναι τραγικό. Ναι, αυτό. Δεν είναι μαλλιά ο Πρίγιοβιτς, μαλλιά. Εγώ σε γυναίκα της εκπομπής να πω ότι αν έχετε μαλλιά, αυτή η κοτσίδα του Πρίγιοβιτς είναι η σωστή κοτσίδα. Έτσι πρέπει να πιάνονται τα ανδρικά μαλλιά. Την κοτσίδα την πιάνει. Και ο Στέργιος είχε κάποτε μαλλί. Μακριά ναι, μαλλιά. Ε? Κάποτε ναι. Όταν έχεις μακριά μαλλιά στον άντρα η κοτσίδα, την πιάνεις μόνο και μόνο για να μην σου μπαίνουν στη μούρη αν κάνεις κάποια δουλειά. Και εμείς το ίδιο. Εσείς κάνετε, τραβάτε αυτό το πράγμα που κάνετε, το πάτε πίσω και έχετε πρόβλημα στα κεφαλικά κύτταρα. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς την πιάνουμε για ευκολία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα σε μια φάση τόσα μαλλιά που αν κοιμόμουν χωρίς να τα πιάσω, μπορεί να πνιγόμουν το βράδυ. Τι να κάνουμε, αφού ήταν στον κόλο το μαλλί μου. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι και θέμα στήλου όμως. Δηλαδή, το να το πιάσει μια κοτσίδα πίσω ή να μην σε ενοχλεί, ποιο το νόημα. Έχεις το μαλλί το μακρύ για στυλ. Το πιάνει ο Πρίγιοβιτς εξαιρετικά, έτσι. Και μάλιστα εκνευρίζεται. Ο αθλητής 5 λεπτά για να πιάσει το μαλλί. Και μάλιστα εκνευρίζεται όταν του το χαλάνε σε πανηγυρισμούς και γκολ. Επίτηδες το κάνουν νομίζω σε κάποια φάση. Ναι, κάποιοι το κάνουν επίτηδες. Ναι, γιατί το δήλωσε σε συνέντευξή του. Το χειρότερό μου είναι μετά από πανηγυρισμό να μου χαλάνε το μαλλί, την κοτσίδα. Αυτό το πανηγυρισμό δεν το έλεγα ποτέ εγώ όταν είχα μαλλιά. Κάτσε. Γιατί ήμουν άλλου είδους μαλλιά. Δεν έβαζα ζελέ στο μαλλί. Άλλες εποχές θα. Όχι. Και τώρα ο μαλλιάς ο κανονικός, αυτός που σέβεται τον εαυτό του, δεν βάζει ζελέ. Μιλάμε για άντρα, δεν είναι. Με Πρίγιοβιτς. Εγώ σκέφτηκα καμιά φορά να τα ξαναφήσω. Όχι. Ξέρετε όχι, πότε τα άκουψα, ε. Να σου πω κάτι, η διαδικασία του να τα μεγαλώσει όμως. Ξέρετε πότε τα άκουψα. Πότε. Πήγα να κάνω μια συνέντευξη στον Χούρογλου το 2001. Το Χούρογλου, μαλλί και αυτός. Στην Ευκαρπία. Και νόμιζα ότι πήγα για πέσιμο. Έτσι όπως ήσουν. Ναι, δεν με ήξερε. Ειδικά εγώ τώρα. Πόσο ήμουν, 25, 26. Και πήγα να του κάνω τη συνέντευξη. Το είχε κανονίσει από το Μέτροσπορ. Κάποιος τότε που ήμουνα και πήγα εκεί πέρα και νόμιζα ότι πήγα να του την κάνω. Και του λέω: Όχι, αδερφέ, για τη συνέντευξη ήρθα. Α, και εκεί κατάλαβα, πήγα μετά, γύρισα στο, πρέπει να αλλάξω λόγο. Στο άσυλο. Ένιωσες άσχημα. Ε, και λέω: Σταυράκι, μάλλον. Εσύ, Στέργιο. Άλλαξες. Εγώ. Πρόσφατα κιόλας. Πρόσφατα, το 2010. 2010. 10. Ναι, επίδειξε με 10 χρόνια έτσι. Ναι. Τίποτα, εντάξει. Λέει, κάνει τον κύκλο του, το μακρύ μαλλί και το κόβεις απλά. Δεν. Και δεν είναι και πολύ λειτουργικό σταύρο αυτό που είπες. Το να κοιμάσαι, να τα πιάνεις, αυτό δεν. Σε λίγους άντρες πάει πάντως το μακρύ μαλλί, έτσι. Να το έχετε υπόψη. Κοιτάξτε, ο Μπραμπ. Δεν ξέρω. Πολύ καλά τα λες, φίλε. Αρχίζω και αισθάνομαι πολύ καλά για αυτή τη μεταγραφή. Να σου πω, ο Μπραμ Πιτ δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν του πάει. Όχι ρε εσύ. Όχι. Όχι. Δεν πάει έτσι. Επειδή αντικειμενικά είναι το όνομα. Δηλαδή, τι. Το όνομα είναι ωραίος άντρας, τι φίλε. Ναι, δεν σου αρέσει ο Μπραμ Πιτ, είσαι από αυτές. Κοίτα. Είσαι από αυτές που ναι, λένε δεν είναι ωραίος ο Μπραμ Πιτ. Όχι, για μένα είναι το κλισέ να πούμε ότι είναι ωραίος ο Μπραμ Πιτ. Και ποιος να πούμε ότι είναι ωραίος. Ο. Ναι. Ε?
Πώς τον λένε αυτό. Ο Άσλαμ Πιτ. Σήκωσε και μπλούζα να βγάλει Κυριακούς. Μην έχει πολύ τρίχα, μην τα κάνει. Αυτά έχει και ζέστη. Αυτό που είναι με την Ειρήνα Σάικο, Μπράντλεϊ Κούπερ. Αυτό είναι ωραίο άντρα αντικειμενικά. Εντάξει, ναι, ωραίο. Δεν μπορεί να πει. Αλλά Μπράντλεϊ Πιτ δεν είναι. Ο Τζέραντ Μπάτλερ. Ορίστε. Που παχαίνει και αδυνατίζει κάθε 6 λεπτά. Για τις ανάγκες του ρόλου, έτσι, επαγγελματίας. Τι έκανε, δηλαδή έκανε την ταινία του McDonald's. Ο Στέλιος από το My Style Rocks. Πώς ρίχνει το επίπεδο. Πραγματικά, ναι. Το κουδουνάρι. Συμφωνώ με αγάπη Γαβριλή. Μόνο στον Ζλάταν και στον Πρίγιοβιτς πάει το μακρύ μαλλί. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με αγορέ μαλλί. Με άλλη μύτη, ναι, το φαντάζομαι. Όχι, με αυτήν τη μύτη, είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί. Με αυτή τη μύτη δεν μπορεί να έχει κουντομαλί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μόνο σε Ζλάταν και πριν. Δηλαδή και πάει. Ο Βάρντα, άμα κόψει την αφάνα, δεν υπάρχει ελπίδα. Καμία. Ούτε ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ τίποτα απ' όλα δεν είναι, είναι μικρόφωνο, δεν είναι άνθρωπο. Είναι κάτι άλλο. Τον έχω δει με κουντομαλί. Γενικά όταν το κουρεύει και το παίρνει λίγο παραπάνω, εντάξει, είναι άλλο άνθρωπο. Ο Κυπουρό το παίρνει. Δεν, είναι, δεν το παίρνει κομμωτή, μήτρο παραμύθι. Φύγουμε λίγο από το Hollywood, να γυρίσουμε σε πιο γηγενούς έτσι ανθρώπους, περαστικά στον πρόεδρο της Ευσκορίδου. Λοιπόν, γιατί το βράδυ το πέρασε στο ξενοδοχείο. Στο νοσοκομείο. Τέσσερις καλονές. Στα νοσοκομεία σαν ξενοδοχεία είναι στην Ελλάδα. Α, είναι γνωστό αυτό. Περαστικά του λοιπόν, φαντάζομαι θα βγει σήμερα αύριο. Το να βρεθεί ο κουκουλοφόρος δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, παίζει τα κλασικά. Εδώ υπάρχει ανατίναξη κεντρικού κτηρίου στην Κηφισίας πάνω και δεν βρέθηκε κανείς ποτέ. Και δεν γράφτηκε κιόλας γενικά, δεν πήρε έκταση σαν θέμα, δεν πήρε έκταση, αν θυμάμαι όχι, καλά. Όχι, δεν πήρε, μεγάλη έκταση. Τέλος πάντων, να μην συμβαίνουν αυτά, ναι. Κακό πράγμα, εντάξει, και έχουν συμβεί πάρα πολλά τέτοια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς θα πούμε ότι περιμένουμε τι θα γίνει με τον Πρίγιοβιτς. Σήμερα το πρωί. Τι σήμερα το πρωί, μεσημέρι έχουμε. Όχι, σήμερα το πρωί θα έκανε την εξέταση, ναι. Έτσι, γιατί είχε πρόβλημα χθες στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Σήμερα το πρωί θα εξεταστεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να δούμε. Προφανώς είχε κάνει τη μαγνητική, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και... θα παίξει ο Ακούμ. Αν έχει κάτι ο Πρίγκοβιτς. Ευχόμαστε να μην έχει, γιατί όπως λέγαμε χθες. Βέβαια, πέρσι τέτοιο καιρό, αν πάθαινε κάτι ο Πρίγκοβιτς, θα κλαίγαμε όλοι με μαύρο δάκρυ. Τώρα υπάρχει ο ακμό μου, ο Καρέλης είναι αθλητικός, είναι καλά. Έχουμε λύσεις. Ο Πέλκας λίγο να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει με 2,90 λεπτά. Χρειάζεται ξεκούραση. Δηλαδή, σκέψου ότι σήμερα ταξιδεύει. Πες να φτάσει το απόγευμα να είναι εδώ κανονικά στην καλά, προπόνηση. Ταξιδεύει από Βουδαπέστη. Ναι, εντάξει. Έτσι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι το η ένταση του ταξιδιού που κοιμάσαι και αργά, έτσι. Δεν κοιμάσαι αργά μετά από το παιχνίδι. Ναι, ειδικά άμα είναι γλουρουρουρουρου. Κοιμάσαι αργά. Κοιμάσαι αργά. Σηκώνει αεροδρόμια, βαλίτσε, ταξίδια, πα στην προπόνηση. Θέλει μία αποφόρτιση, έτσι. Μία αποθεραπεία. Όχι, δεν προπονηθεί σήμερα, δεν προπονηθεί σίγουρα. Άρα πάει η Τετάρτη. Αύριο, Πέμπτη. Και μένει Πέμπτη Παρασκευή. Παρασκευή δεν μένει γιατί είναι Σάββατο το παιχνίδι. Η Παρασκευή είναι με τακτική και στημένα. Το πρόβλημα όταν δεν παίζει ο Πέλκας δεν είναι μόνο η πίεση που σου παρέχει στα 2/3 του αντιπάλου, είναι ότι δεν έχει και τα στημένα. Τα κόρνερ, πόσα κόρνερ έχουμε βάλει από κόρνερ. Για δείτε λίγο. Είναι νουμεράκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και στην Κρήτη δύσκολα να μην είναι κλειστό το παιχνίδι, εντάξει. Τα χρειάζεσαι, ναι. Τα στημένα, οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Και χρειάζεσαι απέναντι σε μια ομάδα που όντως παλεύει να βρει τη συνοχή της και σε κάποια τέτοια κομμάτια του παιχνιδιού, σίγουρα στην αρχή της σεζόν είναι προβληματική. Πέρυσι υπήρχε μια περίοδος, νομίζω, που εκμεταλλευόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα στημένα ο ΠΑΟΚ. Μόνο από στημένα. Μια συγκεκριμένη περίοδος. Εννοείται. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 2 γκολ που μια ομάδα, μα το κάνει μία φορά στην ιστορία της, είναι σούπερ. Με κομπίνα, με πάσες, με 3 πάσες. Ατρόμητο και Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ τα στημένα τα δουλεύει πάρα πολύ έξυπνα. Και ο Λουτσέσκου επιλέγει που θα δουλέψει τα στημένα. Δηλαδή, ένας προπονητής με το team του έχει 30-40 επιλογές στημένων. Και διαλέγει σε ποιο θα κάνει τι. Παραμονές αγώνα πάντα. Μην νομίζει κανείς ότι ξυπνάει από Δευτέρα και ξεκινάει και δουλεύει τα στημένα. Παραμονές αγώνα για να το θυμούνται κιόλα στα βόδια. Εντάξει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής θέλει λίγο. Σπρώξουμε. Θέλει υπενθύμηση. Υπενθύμηση, ναι.
Θα δούμε τώρα και πώς παίζουν τον ρόλο τους και αυτά. Μια χαρά δεν είναι ο Πέλκας. Θα ξεκουραστεί σήμερα, κάνει την αποθεραπεία. Ναι, θα παίξει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις έτοιμο το plan B. Αυτό που δεν έχει ο Σκίμπε χθες δηλαδή. Τον έβρισες χθες. Τι? Τον έβρισες. Είπα ότι η σχέση του Σκίμπε με τον, Μπουχαλάκη θα επηρεάσει ένα σύνδιαλ του Παπακαλιάτη στο μέλλον. Μα και παίζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτη φορά είναι, θα σου πω εγώ. Δεν, τώρα, για γιατί να κλείσουμε, τώρα εστιάζουμε στο Μπουχαλάκη. Πρώτη φορά είναι. Να πάμε στο διάλειμμα. Η ουσία ποια είναι. Ότι στη ζωή μου δεν έχω δει προπονητή ξανά. Δεν το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Που να μην προσπαθεί στην ενδεκάδα να κάνει σύνθεση χαρακτηριστικών. Όλα ίδια. Όλα ίδια. Α, χθες... Η ουσία είναι ότι τελείωσε αυτό το μαρτύριο Σταύρο. Mm? Θα έχουμε και πάλι πάω από Σάββατο. Εντάξει, ναι, και εννοείται. Και το National League, εντάξει τώρα. Και ο Σκίμπε και ο Μπουχαλάκης. Όχι, όχι, να δούμε λίγο ασπρόμαυρη. Τι δίνουμε, εισιτήρια δίνουμε, ρε. Καλά θα οργανωθούμε ποτέ. Βεβαίως. Πάω Chelsea έχω. Βάλε λίγο εδώ. Φέρε εδώ. Πάω Chelsea έχω. Όρθιοι εκεί είμαστε. Λοιπόν, πληρώνεται. Να κάνω μία έτσι σημαντική υποσημείωση. Ότι και μέσα από το ΠΑΟ 24 στη σελίδα μας στο Facebook θα βρείτε την ανάρτηση πάνω-πάνω. Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει μέσα από τη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook για δύο εισιτήρια και την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Αλλά εμείς επειδή είμαστε large σαν εκπομπή... Δίνουμε άλλα δύο από το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ Chelsea, Σάρι, Αζάρ, πελάτες, Καντέ, πελάτες, στημένα με Νταβίτ Λουίς που δουλεύει ο Μαουρίσιο Σάρι. Τι στημένα, τι είναι τα παιχνίδια με τον Νταβίτ Λουίς. Γιατί ξέρω προπονητές που δεν είναι τέτοιο. Όχι. Δεν είναι τέτοιο ο Σάρι. Όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι, πού θα κάνουμε ένα καπνιστήριο στην Τούμπα όμως για να καπνίζει ο Σάρι. Στη Λειψέ ξέρεις τι είχαν κάνει όταν έπαιξε πέρσι στο στον παιχνίδι. Δεν του πει κανείς τίποτα, μπορεί να καπνίζει. στον πάγκο κανονικά. Υπήρξε μια συζήτηση να απαγορευτεί το τσιγάρο στην Τούμπα. Στα δημοσιογραφικά. Ναι. Θα καπνίζουν όλοι οι άλλοι τα τετράφυλλα και εμείς θα καθόμαστε να πει τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να ακούσω την τοποθέτησή σου όταν άκουσες το συγκεκριμένο θέμα. Αυτολεξί όμως. Δεν μίλησα. Αλλά. Δεν, τι μορφασμό πήρες. Κοίταξα. Ότι. Εμάς βρήκατε τι, αυτό. Ναι. Και μετά γελάζατε όλοι μαζί εκεί και τι ωραία που τα λέμε. Όχι, κάποιο το σκέφτηκε. Εσύ τώρα και είναι καμιά 5.000 άτομα. Ωραία. Ναι. Πώς ήταν στην πνίκα, ανέβαινε κάποιος, έλεγε τη μαλακία του. Κουνούσε και το χέρι. Ναι, έλεγε, ωραία, κουνούσε και το χέρι. Ελάς, έλεγε. Τώρα, εκεί που είναι ο άλλος, τι θα πω που να αρέσει στον πρόεδρο. Ωραία, να κόψουμε το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν το πιάνεις. Ο πρόεδρος δεν καπνίζει, Εννοείται δεν καπνίζει και δεν πίνει. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Άσχετο αυτό. Εκεί λοιπόν αυτό που το σκέφτεται αυτό το πράγμα, τον ξεριζώνεις το λαρύγγι, τραβάς το λάριγγα, τον δένεις το λαιμό, τον κρεμάς και λες. Εκείνο που έχει στα μάμες, στα memes, ότι α, με το τροχός, το τροχός, ναι, εκεί τον βάζεις και γύρω γύρω, με φασανιστήρια όλη τη μέρα. Ναι. Και με βάρδιες, δηλαδή 4-8 εγώ, 8-12 ο Βασιλό. Ναι. Δηλαδή άτομα τα οποία καπνίζουμε και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να μην καπνίζεις να επιβλέπεις τον πάγο. Εσύ που έχεις κάνει αγώνα έτσι σε εκτός έδρας παιχνίδια για το τσιγάρο τώρα, μέσα στο σπίτι σου. Στη Μόσχα πραγματικά δηλαδή... Να πέσει στο γήπεδο. Εσύ έχεις πολύ καλή ιστορία από Τουρκία, νομίζω. Ε? Και από Τουρκία, ούτε στην Τουρκία. Εγώ κάπνιζα. Το 10, εγώ δεν μπορούσα. Εγώ κάπνιζα. Είχα δίπλα μου έναν φοβερό ότι καπνιστή security. Μα σου λέει αυτή η ιστορία. Στην παράταση μπήκα κάτω από το. Δύο τζούρε γιατί δεν. Δεν γίνονταν κύριε. Εκεί να μου ερχόταν ο Ερντογάν να μου έλεγε κόψτο, αλλιώ θα έχει την τύχη των δύο. Θα το έσκαγα. Δεν γινόταν εκεί. Οι Ρώσοι λοιπόν είναι αντικαπνιστές, Σταύρο. Οι Ρώσοι. Που στον πόλεμο μετά το πουλούσαν τις οικογένειές τους για ένα πακέτο Lucky Strike. από τους Αμερικάνους φαντάρους. Και τώρα, έλα σε παρακαλώ. Έξαλλος. Ψέμα είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν πήγα. Μία σοκολάτα και ένα Lucky Strike, πουλούσε όλος το παιδί του. Έχεις κάνει πόλεμο Ρωσίας, ξεκάθαρα. Πάμε, γιατί υπάρχει και θέμα με τη διπλωματία μας. Ναι, μην χαλάμε τη σχέση. Είπε ότι η σχέση μας θα πάει κιόλας, λέει. Θα πάει. Έτσι, δέχτηκε ερώτηση. Ναι. Την ερώτηση φωτιά αυτή. Θα πάτε στη Ρωσία για να... ναι, θα πάω. Σαν αυτές τις προετοιμασίες εννοείς, Στέριο μου, στο αυτοκίνητο μέσα. Πώς αισθάνεσαι που ξεκίνησε η προετοιμασία.
Και τι ποια ερώτηση είχε γίνει, που μαλώναμε. Από σένα. Όχι από μένα. Αν έχεις μελετήσει την, τη Βραζιλία. Όχι, για ποια σας έκρασα εγώ. Τόσο διάβασμα, Ρίκη, ότι στο Πανεπιστήμιο της Βραζιλίας που σπουδάσαι. Εσείς τι είχατε ρωτήσει. Πώς αισθάνεσαι, ένας κάποιος είχε ρωτήσει πώς αισθάνεσαι, που γύρισες. Εγώ τον είχα κάνει την πολύ καλή ερώτηση, Σταύρο, και κακώς με έκραζες, αν η αγάπη του κόσμου τον προσθέτει επιπλέον ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Και είπε πολύ καλή ερώτηση, αν θυμάσαι, είπε ο Ρίκε, όντως η αγάπη του κόσμου, μπλα. Είπε δική... πολύ καλή ερώτηση. Ναι, ναι, είπε. Και τώρα η ξέρετε... δική σου όμως, αν έχεις μελετήσει την Βασιλεία. Και τώρα ξέρετε, ρώτησε Μαουρίσιο Σάρι, η κατάμεστη τούμπα. Σου λέει ο Σάρι. FM κενό, Chelsea, ΠΑΟΚ, Σάρι, ΑΚΠΟΜ, Πρίγιοβιτς, τα στέλνετε στο 54526. Αυτό το λέει ανάποδα. Το λέει ανάποδα. Πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Πώς θα το έλεγε Στέργιο το 54526 εκεί που πρέπει να στείλουν τα μηνύματά τους. Νομίζω έτσι 54526. Άκου τώρα, 54526. Μου χάλασε όλο το μυαλό μου. Μα το λέμε 10 χρόνια έτσι. Και είδες να το πεις αλλιώς. Είδες, ήρθε ο άνθρωπος και μου λέει, 54526. Αχ, το χάσα. Πείτε το μόνοι σας. Πάμε διάλειμμα. Να είμαστε ένα-ένα τα θέματα μας, λοιπόν. Τα παίρνουμε από την αρχή. Μαζί μας το Έτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, βέβαια. Η Πέγκη Ζήνα είναι εκεί, η Παρασκευή Σαββάτο. Στηρίξτε την προσπάθεια που κάνει το Έτζεσι για καλή διασκέδαση και ποιοτική διασκέδαση. Πάμε. Ελένη, τι γίνεται με τον Πρίγκοβιτς. Γύρισε αυτός και είχε ενοχλήσεις στο τέλος της προπόνησης χθες. Έτσι ακριβώς. Έβγαλε κάποιες ενοχλήσεις στο τέλος της προπόνησης. Τετρακέφαλο, δικέφαλο, τι έχουν πει. Οπίσθιο μοιραίο. Οπίσθιο μοιραίο. Ναι. Στους οπίσθιους μοιραίους, λοιπόν, ένιωσε ενοχλήσεις χθες ο Πρίγιοβιτς στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος προβλήματός του. Μαγνητική τομογραφία βεβαίως και σίγουρα ο χρόνος που θα απουσιάσει. Ωραία. Είμαστε σίγουροι ότι θα απουσιάσει. Ελπίζουμε ότι. Μπορεί να το προλάβανε. Ναι, δηλαδή. Ακριβώς. Αν ο ίδιος. Είναι και θέμα εμπειρίας αυτό, καμιά φορά, έτσι. Είναι βασικά θέμα εμπειρίας όταν αισθάνεσαι βαρύ το πόδι σου να λες ότι όπα. Εντάξει, αν είσαι μετά από ταξίδι, μπορεί να νιώσεις επιβαρημένος γενικότερα. Γενικά μετά το ταξίδι και μετά από παιχνίδι, γιατί έπαιξε 20 λεπτά την προηγούμενη μέρα. Μπορεί να έχεις θέμα σοβαρό. Να αισθάνεσαι βαρύς. Να αισθάνεσαι ότι είσαι πιασμένος, μία ενόχληση, ένα ψιλοτράβηγμα να είναι καθαρά επειδή είσαι πιασμένος και όχι επειδή κάτι έγινε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε σήμερα τι και πώς. Λογικά πάντως πιστεύω ότι υπήρχε ήδη στο μυαλό του Λουτσέσκου να τον δώσει ανάσες. Εγώ δεν πιστεύω στο πρωτάθλημα να τον δώσει ανάσες. Και νομίζω ότι μετά και από αυτό δεν θα δούμε τουλάχιστον στη βασική ενδεκάδα τον Μπρίγιοβιτς. Εγώ πίστευα. Για να ταξιδέψει στο Ηράκλειο. Εγώ πίστευα ότι θα πάρει τα παιχνίδια με Όφη και ΑΕΚ και δεν θα πάρει την Τζέλση. Που είναι παιχνίδι με πολλά τρεξίματα, αυτό με την Τζέλσι. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει πάω μια ομάδα top παγκοσμίως, από Πρέμιερσιπ που είναι το πιο αθλητικό πρωτάθλημα με διαφορά από το δεύτερο, και θα χρειαζόταν παίκτες οι οποίοι τέλος πάντων δεν θα ξοδέψουν ενέργεια και με την ΑΕΚ, ειδικά στη μεσοεπιθετική γραμμή, γιατί αυτοί θα βγάλουν το λούκι με την πίεση. Απλώς το λέγαμε και προχθές ότι δεν μας είχε δώσει δείγμα το Λουτσέσκο ότι στα μεγάλα παιχνίδια του αρέσει να αλλάζει τις σταθερές του. Εντάξει. Έλεγες και εσύ σωστά ότι δεν είδαμε τον Λουτσέσκου στη διαδικασία δύο παιχνιδιών την εβδομάδα και τριών. Πέρσι ήταν εντάξει. Κατάσταση. Το είδαμε στα παιχνίδια Κυπέλλου, ρε φίλε, αλλά το επίπεδο των αντιπάλων δεν ήταν τέτοιο που σε ανάγκαζε να αλλάζεις και πρόσωπα. Δηλαδή τώρα, πότε πέρσι παίξαμε σε 7 μέρες, 8 γιατί είναι Σάββατο το παιχνίδι με τον Όφη. Παιχνίδι με Όφη, τέλος πάντων σε μια έδρα με μεγάλη ένταση. Αυτό θα πάρουμε γιατί δεν έπαιζε Όφη στη Super League πέρσι. Ωραία. Τσέλσι και ΑΕΚ. Υπήρχε εβδομάδα τέτοια. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη περίοδο, ωραία, σαν μια. Πώς το λένε, σαν κάτι που επαναλήφθηκε πέρσι. Ναι, τώρα θα δούμε πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου στη φετινή χρονιά. Μπορεί να πάει το ίδιο πράγμα, η ίδια δεκάδα. Με μία-δύο αλλαγές. Και όσο αντέξουν και κάτι συμβεί, πάμε σε αλλαγή. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Είναι στρατηγική, εννοείται. Ο Πρίγιοβιτς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Ο ΑΚΠΟΜ δεν είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρει παιχνίδια με την ομάδα. Άρα ένα θέμα συνοχής υπάρχει, όπως και να το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί, λόγω της διάθεσής του, λόγω του κινήτρου, λόγω της φρεσκάδας του και των περισσότερων αθλητικών προσόντων, να σου βγει σε καλό. Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό το πράγμα πώς θα πάει.
Κάποια πράγματα είναι συν, κάποια πράγματα είναι πλην. Τα πρώτα δείγματα είναι καλά πάντως. Και τον Ακπόμ, δηλαδή, παιχτάρα. Δεν θα πάει η καρδιά σου στην κούλουρ να το δει στο γιατί κουλεί τον Ακπόμ. Δηλαδή τώρα φτάσαμε σε σημείο αυτό. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ότι πα με λύση ανάγκη εννοεί. Όχι. Μια χαρά είναι. Δεν πα με λύση ανάγκη. Πρώτα απ' όλα για να μην ξεχνιόμαστε. Ακόμα και ο Κουλούρη που ήταν ένα επίπεδο κάτω από τον Ακπόμ σαν στοιχεία. Όταν μπήκε ενδεκάδα μαζί με τον Λιμιό και τον Πασχαλάκη, άλλαξε το στάτους του ΠΑΟΚ πέρσι. Εντάξει, όλοι έχουν έναν λόγο να παίξουν το ρόλο τους στην ομάδα. Όλοι έχουν ένα κίνητρο, όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν συγκυρίες. Κακά τα ψέματα, για έναν παίκτη όπως ο Ακπόμ, που ξεκάθαρα ο Πρίγκεβιτς είναι μπροστά του, η ευκαιρία που θα του δοθεί, ξέρει ότι μπορεί να μην έχει άλλη μέσα στη σεζόν. Άλλη εννοώντας ότι να πει όπα εδώ είμαι και ναι. Μπαίνει ο Ακπόμ ρε φίλε και σου κάνει χατρίκ, λέμε τώρα. Τι κάνεις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Λουτσέσκου. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν με την υπόθεση Ακπόμ. Όπως και με όλα τα παιδιά που έρχονται να μπουν από πίσω. 2-3 για το ΠΑΟΚ Τσέλσι, FM και όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα FM και όνομα τεπώνυμο ΠΑΟΚ Τσέλσι. 2 εισιτήρια στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε για 2 τυχερούς οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον τεράστιο ΠΑΟΚ και μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, και δεν είναι καμία υπερβολή αυτό που λέω τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή Τσέλσι του Σάρι, έτσι όπως την έχω δει εγώ, όπου και να παίξει στον πλανήτη δεν είναι καταδικασμένη να χάσει σήμερα που μιλάμε. Μπάγερ Τσέλσι δεν θα σου δώσει ο Μπουκ 1.30 την Μπάγερ. Θα στη δώσει 1.65 που σημαίνει πολλά. Τόσο θα δώσει και τη Ρεάλ και παραπάνω μπορεί χωρίς Ρονάλντο. 1.85 θα τη δώσει. Και την Μπαρσελόνα 1.65-1.70 που είναι τα 3 πιο top παιχνίδια που μπορεί να παίξει μια ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μιλάμε σε μια ομάδα με τρομακτικό ρόστερ, εντάξει. Ένα προπονητή που που τον ήθελε ο Ζήσης Βρίζας στον ΠΑΟΚ όταν ήταν στην Έμπολη και χλεβάζατε, Στέργιο μου. Και εκεί τον τζίμπησε ο πρόεδρος της Νάπολη. Εκείνη την περίοδο ήταν. Εκεί ακριβώς. Εκτίμησε βεβαίως την παρουσία του στην Έμπολη, τα όσα πέτυχε στην Έμπολη. Και χθες διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στον έγραψε Αγγλία-Βενετία. Ποιος έγραφε, πιστεύω. Ο Μάρκος Νύχτας έγραφε τα. Αγγλία-Βενετία έγραψε. Τι έπαιζε. Τι έκανε Βενετία. 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 Αξιπρεπώσει. Μετά το Λουξεμβούργο η Βενετία. Κάτσε, η Αγγλία, ποιον έπαιζε χθες πρώτα απ' όλα. Με την Ελβετία. Ναι. Με την Ελβετία. Εντάξει, τη Βενετία. Κάποια κοπέλα που προφανώς έχει το θετικό τμήμα του Α, τη είχε πει ο γκόμενός της ότι θα πάνε στη Βενετία. Επηρεασμένη από αυτήν την ιστορία. Έχει ακουστεί στην πόλη μας, Σταύρο, σε ραδιοφωνικό σταθμό στον αέρα αυτό το πράγμα. Τι? Κοπέλα που διάβαζε το στοίχημα, το αποτέλεσμα, Κίνα, Νέα Κορέα 2-1. Τώρα μη σε πειράζει, πειράζει η Βενετία. Νέα Κορέα. Νέα Υόρκη. Ξέρω εγώ, Νέα Κορέα. Νέα Ζηλανδία. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει, εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Πήγαμε να βγάλουμε τον Αντώνη Μίνο και βγήκε ο Γιώργος Μίνος. Έχουν συμβεί. Δεν είμαι το δεσμένο, αλλά θα σου πω εγώ για το Σαμπαγγέλη. Πάρτα. Τέλος πάντων, με την. Τι. Λέει ο φίλος Αποστόλης, στο μάτς με Όφη και Τσέλσιου, ο Ακπόμ ή ο Καρέλης ίσως εξ ορισμού θα ήταν πιο χρήσιμη. Εκεί που κι εγώ ήμασταν να παίξει ο Πρίγιοβιτς, είναι με την ΑΕΚ που θέλουμε ψηλό και πιο δυνατό σέντερ φορ στην περιοχή. Να ξεκαθαρίσουμε από το πρώτο ότι ο Ακπόμ είναι ψηλός. Είναι 1,86 και πηδάει στο Θεό. Απλά στο. Δηλαδή, αν πηδήξει ο Πρίγιοβιτς με τον Ακπόμ δίπλα-δίπλα, ωραία. Δεν θα συναντηθούν τα κεφάλια τους. Δεν ξέρω αν έχεις δει που πηδάει ο Ακπόμ. Τον έχω δει. Απλά σου δίνει την. Είναι πιο κοντός από τον Πρίγιοβιτς, έτσι, για να τα. Είναι τρεις πόντους. Ξέρεις πως είναι τρεις πόντοι. Ίσως επειδή είναι το κορμί του Πρίγιοβιτς τέτοιο, σου δίνει. Τόση είναι η διαφορά τους. Ναι, ξέρω πόσο είναι. Ναι, μη σου τύχει, αλλά. Αυτή είναι η διαφορά τους. Ναι. Εντάξει. Είναι ίδια ουσιαστικά. Είναι διαφορετικός ο σωματότυπος γι' αυτό. Ναι. Ο Πρίγκοβιτς έχει τον γκολ σε πρώτη επαφή. Έχει την κίνηση, παίζει με μυαλό. Είναι άλλος παίκτης. Ο Ακπόμ είναι πιο αθλητικός. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Δεν είναι, είναι και οι δύο κορυφής. Είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Καμιά φορά, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις βέβαια πώς
τι σου δίνει η καθημερινότητα. Θα δούμε τέλος πάντων αν ο ΑΚΠΟΜ χρησιμοποιηθεί. Πρώτα απ' όλα χτύπα ξύλο να μην έχει κάτι ο Πρίγιοβιτς. Ναι, αυτό είναι σημαντικό τώρα. Ναι. Αν έχει όμως κάτι, θα πρέπει να παίξει ο ΑΚΠΟΜ και ελπίζουμε όλοι να πάει καλά, γιατί είναι και επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι 23 χρονών, είναι αγορά. Τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι... Και ο Καρέλης είναι δανεικός μεν, αλλά με οψιόν αγοράς που είναι σαν να τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ, αν πάει καλά. Δεν είναι δηλαδή δανεισμοί οι οποίοι δεν ελέγχονται. Και είναι δανεισμοί παικτών και αυτού και του Τόσκα και του Καρέλη που είναι ελεγχόμενοι και μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Αν και στο Τόσκα έχουμε και την ασφάλεια του Γιαννούλη που κάποτε θα γυρίσει, ελπίζουμε, και να έχει ο ΠΑΟΚ μια πολύ καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας και Έλληνα παίκτη που ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι. FM και το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Τώρα για το... δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Λέγε, Ελένη. Τώρα για τον Τόσκα, έστειλε ο φίλος. Έχουμε εικόνα σε τι ακριβώς κατάσταση βρίσκεται, μιας και το αναφέρατε. Για τον ενεργός είναι στο Facebook από ό,τι είδα. Πριν 8 ώρες. ο Τόσκα έκανε κανονικά προετοιμασία με την Πέτης, έπαιξε κανονικά στα φιλικά. Άρα βασικός αναπληρωματικός. Είναι στην αποστολή της Εθνικής Ρουμανίας. Δεν έπαιξε, νομίζω. Όχι. Δεν αγωνίστηκε το παιδί μας. Τέλος πάντων, είναι σε κατάσταση να μπει την Πέμπτη και να αγωνιστεί κανονικά. Είναι back. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν meeting στη NASA για το τι θα κάνει μέσα στο παιχνίδι. Είναι διαφορετικό back από το Βιερίνια, είναι αμυντικογενής παίκτης. Δηλαδή το πρώτο μέλημά του να κόψει και να παίξει σίγουρα. Έχει κάποια ανεβάσματα, αλλά όχι. Είναι κάτι μεταξύ Μάτος και Σνάουτσνερ, είναι στη μέση κάπου. Σαν χαρακτηριστικά εννοώ πώς δουλεύει μέσα στο παιχνίδι. Θα κάνει 7-8 καλά ανεβάσματα μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όχι 24 όπως ο Μάτος, ούτε 1,5 όπως ο Μύρο. Πάντως τώρα με Βέρμπλουμ, Τόσκα και Καρέλη υπάρχει θέμα και για την 18η. Ξεκάθαρα. Καλά, υπάρχει μάχη για την 18η πλέον με αυτούς τους τρεις. Εννοείται ότι υπάρχει μάχη. Είναι περίπου πλέον είναι και αυτή ενεργή στην ομάδα. Εννοείται ότι υπάρχει. Άρα δύσκολα τα πράγματα. Εννοείται ότι υπάρχει. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, ευχάριστα προβλήματα. Καλύτερα να γίνεται αυτό παρά να μην έχεις. Ευχάριστη αυτά είναι προβλήματα του προπονητή. Ευχάριστα, δυσάρεστα θα φανεί στη διάρκεια. Πληρώνεται γι' αυτό. Δεν είναι δικός μας δαλγκάς. Όπως έλεγε ένας πρόεδρος του ΠΑΟΚ παλιά, όταν μιλούσε για ποδόσφαιρο, έλεγε 800 χιλιάρικα παίρνει αυτός. Γιατί να αγχωθώ εγώ για τον προπονητή τότε. Σοφό. Ο πρόεδρος θα αγχωθεί άμα αυτοί που διάλεξε αυτός που παίρνει 800 χιλιάρικα δεν πήγανε. Και δεν κέρδισε η ομάδα. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει και του λέει: τι κάνεις, αδερφέ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τον ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή. Πώς θα λειτουργήσει με Βέρμπλουμ, Τόσκα, ΑΚΠΟΜ, Καρέλη. Εντάξει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τώρα την επαφή και έχει παίξει και. Και έχει παίξει και. Θα το βλέπαμε με ένα συγκεκριμένο προπονητή και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το βλέπαμε. Υπήρχαν εποχές. Αν είχε σταύρο αποτέλεσμα, καλώς να το βλέπαμε. Ναι. Βέβαια. Μπράβο, φίλε. Έτσι σε θέλω, killer. Killer σε θέλω. Και άλλη ερώτηση, γιατί φαίνεται ότι έχει λείψει ο ΠΑΟΚ. Ο Βέρμπλουμ θα παίξει με όφη ή για άλλη μία φορά θα πρέπει να αγοράσουμε καινούργια τηλεόραση, γιατί την παλιά τη πάσαμε με τα λάθη του Κάνια. Εντάξει. Περβολικό. Εντάξει, βλέπω. Περβολικό. Επιστώνω μια απαξίωση του Κάνια. Που δεν μου αρέσει, ρε παιδί. Ο Κάνιας δεν είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής. Ναι, καλά κάνεις και δεν σε αρέσει. Απλά όταν παίζει απέναντι στην Μπενφίκα φαίνεται η αδυναμία του. Απλά είναι τα πράγματα. Μόνος του Κάνιας φάνηκε η αδυναμία. Εσύ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ του κόσμου. Δεν είναι ο Καντέ, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά η απαξίωση από τη μια μέρα στην άλλη, ο νεοπλουτισμός, επειδή έχουμε τον Βέρμπλουμ τώρα, τον Κάνιας δεν τον βλέπουμε και φτάνουμε στον βαθμό μέχρι να τον απαξιώσουμε. Καλά, με το που πήραμε το Ζαμπά δεν βλέπαμε το Λιμνιό. Υπερβολή, υπερβολή, έτσι. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το κουσούρι του οπαδού. Δεν μπορεί να διαβάζει, Σταύρο, δεν μπορώ να ξαναπώ κανένα στην ενδεκάδα. Είναι χοντρό, εντάξει. Και ήταν φιλότιμος, δηλαδή σου είχε δώσει κάποια παιχνίδια. Με τη Βασιλεία ήταν κορυφαίο σου παίκτη βασικά. Μετά, όσο ανέβαινε το επίπεδο, όντως φαινόταν αδυναμία. Αυτό είναι το γεγονός. Αλλά μόνο του Κάνιας φάνηκε αδυναμία στα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Όχι. Δηλαδή ο Μαουρίτσιο έθαξε. Ο Βαρέλα, ρε φίλε, που είχε να κάνει κακό παιχνίδι 1,5 χρόνο, έχασε το 44 παιχνίδι 2 φορές. Τι να πούμε δηλαδή, ότι δεν κάνει ο Βαρέλα. Δεν είναι, επιστρέφει ο Βαρέλα. Ναι, όντως. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή την νοοτροπία που είπες πριν.
ο κάθε παίκτη σε 55 παιχνίδια θα βοηθήσει. Του Ζαμπά είναι ένα ερωτηματικό. Θα βρει χώρο ποτέ. Είναι και ο Βάρντα τώρα. Να είμαστε πάλι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει μετά τη διακοπή για το Nations Cup, το οποίο ελάχιστη καταλάβαμε τι ακριβώς είναι. Μαζί μας η σημαία του Όφη, ο άνθρωπος ο οποίος πάλεψε και ποδοσφαιρικά και παραγωγικά για να ξεπεράσουν αρκετά θέματα που είχαν στην Κρήτη. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μαχλάς. Καλησπέρα, Νίκο, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα, από την Κρήτη. Καλησπέρα. Να υποθέσω ότι αυτή τη στιγμή ενεργό ρόλο στον Όφη δεν έχεις, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι, αλλά έχεις μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Να μας δώσεις και εμάς μια εικόνα για το τι αναμένεται να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο Γεντί Κουλέ το ερχόμενο Σάββατο. Πώς βλέπεις την ομάδα του Όφη? Σίγουρα έχεις δει και τον ΠΑΟΚ, και ένα σχόλιο έτσι για το παιχνίδι που περιμένουμε να δούμε την ερχόμενη. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Νομίζω ότι, παιδιά, κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στην Κρήτη, είναι ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι που οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πάντα καλές. Και η σχέση των φιλάθλων είναι ένα παιχνίδι που γίνεται ένα ντέρμπι, ας πούμε έτσι, μέσα στο Ηράκλειο, στο Γεντί Κουλέ. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο, είναι μια ομάδα που στην έδρα της γιγαντώνεται, όπως φυσικά το ίδιο γίνεται και με τον ΠΑΟΚ. Απλώς θεωρώ ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε μόνο για την έδρα, είναι και καλός και εκτός έδρας. Είναι τελείως διαφορετικά φέτος, δηλαδή πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από άλλες χρονιές. Είναι δεζαβαντάζ όντως για τον Όφη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συνέχεια από πέρσι? Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κάτι έκανε λάθος, νομίζω παραδοσιακά, είναι ότι δεν φρόντισε να έχει συνέχεια από χρονιά σε χρονιά, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι πλέον έχει μπει, γι' αυτό είπα ότι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον ο ΠΑΟΚ. Το έδειξε τώρα στα προκληματικά, το έδειξε πέρυσι με όλα αυτά που είδαμε και γίνανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που κανονικά αυτός έπρεπε να ήταν πρωταθλητής και τουλάχιστον καλύφθηκε με ένα κύπελο και έδειξε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτά περί του ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά είναι ένα σωματείο που κοσμεί αυτή τη στιγμή, είναι από τα καλύτερα σωματεία στην Ελλάδα. Είπες για το τι συνέβη πέρσι και θα κάνουμε και μια παρένθεση, αλλά ως ποδοσφαιράνθρωπος που είσαι, είναι αρκετά άβολο να είσαι τέλος πάντων σε μια χώρα που το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Είναι, ειδικά όταν βλέπεις ότι τις δυνατότητες της ομάδας σου και βλέπεις ότι πραγματικά κάνεις τόσο μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και φτάνεις στο σημείο να είσαι τόσο καλός ώστε να σου αξίζει το πρωτάθλημα, και ειδικά όταν αγωνίζεσαι και παίζεις, είσαι ποδοσφαιριστής, ενεργός ή φιλάθλη, διοίκηση ή οπωσδήποτε, νιώθεις αυτή την πικρία μέσα σου που, ξέρεις, σου στερήσανε κάτι πολύ, πολύ που το περίμενες πολλά χρόνια. Αυτό είναι κάτι που το νιώθουν όσοι αγωνίζονται μέσα στο κομμάτι αυτό, και σίγουρα, κοιτάξτε, αυτά πρέπει να αλλάξουν επιτέλους και πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλιώς βλέπουμε ότι απομονωνόμαστε από όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ευτυχώς μεμονωμένα κάναμε κάτι τώρα με τις ομάδες μας τα προκληματικά και βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι, εντάξει, είναι μεγάλη αδικία να όποιος το αξίζει πρέπει να παίρνει αυτό που αξίζει. Επειδή δεν μιλάμε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γενικά. Επειδή έχει ζήσει ως παράγοντας και το ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από ποδοσφαιριστής, θεωρείς ότι οι παράγοντες κάνουν αυτό που πρέπει για να προστατεύσουν το προϊόν, ή έχουν μέσα από την πίεση μιας κακής αγοράς που όντως υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αναγκάζονται και λειτουργούν με γνώμονα το αύριο και όχι το μεθαύριο, τέλος πάντων, και το μέλλον? Κοίταξε, να σου πω, θα σου μιλήσω ειλικρινά, σαν παράγοντας που υπήρξα και τα είδα από όλες τις πλευρές. Τα είδα από το σφαιριστή, τα είδα από παράγοντας, τα είδα τις αδικίες, είδα τα καλά, είδα τα κακά, το πάντα. Θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα και γενικά είναι δύο ταχύτητες, μπορεί να είναι τρεις ταχύτητες.
Και όλο αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό σχέλος. Αν το οικονομικό σχέλος ήταν διαφορετικό, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά για κάποιες ομάδες και για το πρωτάθλημα όλο. Θεωρώ ότι λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει τεράστιο χάσμα. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει όφι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ενδεχομένως βλέπετε που έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Θέλει ένα πρωτάθλημα που να είναι κοντά όλες οι ομάδες. Σίγουρα κάποιοι θα ξεχωρίσουν γιατί ταξίζουν, γιατί έχουν περισσότερο budget, γιατί έχουν κόσμο, γιατί έχουν ιστορία, γιατί έχουν μάθει να πρωταγωνιστούν για το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει αυτό το χάσμα, τότε πρέπει να λιγοστέψουν οι ομάδες, πρέπει να γίνει διαφορετικά όλο το θέμα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πολλές ομάδες και οι προέδροι και όλα αυτά κλείνουν κάπου. Δηλαδή θέλουν να έχουν την υποστήριξη κάποιου δυνατού. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί σου λέει κάπου πρέπει και εγώ να στηριχτώ, γιατί να με αδικήσουμε. Γιατί να χρειάζεται κάποιος κάτι τη βοήθεια. Ενώ κανονικά αυτά δεν έπρεπε να υπήρχε έτσι. Έτσι είναι. Ο Όφης σε τι κατάσταση είναι, τον έχεις δει, τον έχεις μελετήσει, είναι σε επίπεδα συνοχής καλά, είναι τέλος πάντων μια ομάδα η οποία έχει περιθώρια. Ναι, νομίζω ότι ο Όφη είναι για μένα, έτσι όπως είπε, άσχετα αν έχασε το τελευταίο παιχνίδι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, έχει καλή ομάδα. Είναι, δηλαδή μπορεί να, δεν είναι ομάδα που θα κινδυνεύσει να παίζει. Είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει να προσπαθήσει να είναι στα ψηλά, στα ψηλά στη βαθμολογία, να είναι ψηλά. Και νομίζω ότι έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Φαίνεται και ο προπονητής ότι έχει βρει το balance, ξέρει μετά από όλα αυτά τα χρόνια και το πάει το θέμα καλά. Νομίζω ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα και θα κάνει καλά πράγματα στο πρωτάθλημα. Επειδή είδα το παιχνίδι με τον Πανετολικό, πιστεύεις ότι αδίκησε τον εαυτό του, γιατί κακά τα ψέματα, μετά το 0-2, όταν έβγαλε ένταση μες στο παιχνίδι, έδειξε πολύ καλύτερα στοιχεία από αυτά που είχε δείξει. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι ο Όφη, ενώ φαίνεται ότι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα τον Πανετολικό, γιατί ο Πανετολικός με απογοήτευσε, παρότι την κέρδισε. Ήταν ένα μάτς που το κέρδισε και μπράβο που το κέρδισε. Όφη φαίνεται ότι κάτι του λείπε και δεν έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Όφη ήταν σαν ομάδα ήταν καλύτερη μες στο γήπεδο. Απλώς δεν έκανε αυτά που πρέπει να κάνει για να πάρει το μάτς. Ήταν λίγο περίεργη όπως το είδα το παιχνίδι. Νομίζω ότι αδίκησε όπως το είπε στον εαυτό του. Ήταν κρίμα για τον Όφη αυτή ήταν. Πρώτο παιχνίδι τώρα στο Ηράκλειο για τον Όφη μετά την επιστροφή του. Μετά από 3,5 χρόνια, τελευταίο μάτς, 3 Μαΐου του 2015, Όφη Πλατανιάς 0-3. Πώς το περιμένουν, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα στο Ηράκλειο, έχεις εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, βέβαια έχω εικόνα γιατί ζω στο Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Κοίταξε, το ζουν έντονα αυτό το παιχνίδι γιατί όπως είπατε μετά από 3 χρόνια Όφη ξαναφέρει την έδρα του, ξανά είναι στην κατηγορία που ανήκει, είναι στο γήπεδο, ο κόσμος, όλοι το περιμένουν, το μάτι του σκεπτό, όχι επειδή είναι μόνο πάω, απλά δίνει μεγάλη έμφαση ότι είναι ο ΠΑΟΚ και αυτός ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Και ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς και αφού ζουν στους παλμούς αυτού του μάτσου τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει... Είναι ένα μάτσο δηλαδή που θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μία... Δεν ξέρω πόσα πράγματα γνωρίζεις ή τι έχεις ακούσει, αλλά καλό είναι να μας βοηθήσεις και εμάς λίγο που είμαστε λίγο μακριά και δεν έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχει αλλαγή διοκτησιακού στον Όφη, επίκειται τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται? Γιατί... Ναι, ισχύει αυτό. Είναι φασκαριά για να αλλάξει η ομάδα πλέον. Οι παλιοί μέτοχοι παραδίδουν τις μετοχές. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Έχω μάθει γι' αυτόν και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στην Κρήτη, στην ομάδα αυτή. Έχει μία σχέση με τον Γιώργο του Σαμαρά, που ήταν στην περίοδο που ήταν υπογονιζόταν στην Αμερική. Ένας Έλληνας που μαθαίνω ότι μπορεί να στηρίξει οικονομικά τον Όφη. Έχει την ευκαιρία να το στηρίξει και είναι ό,τι καλύτερο αυτό να έρχονται τέτοιοι άνθρωποι που να μπορούν
και εσείς το ξέρετε καλύτερα για Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν το συζητάμε. Ναι. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος που αναγέννησε τον ΠΑΟΚ ήταν άλλος από τον κύριο Σαββίδη. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε κι εμείς να έχει έτσι κάτι ανάλογο σε πιο μικρό μέγεθος, ώστε η ομάδα να πάρει τα πάνω του και να είναι μια ομάδα που θα προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, είναι πάνω στην αλλαγή. Ωραία. Για την ερώτηση μου κάνατε. Μακάρι ο Όφη να βρει τον δρόμο του, να είναι ένας οικονομικός παράγοντας που έχει όραμα, να γυρίσει και ο Όφη στην σταθερότητα που μεγαλώσαμε εμείς όταν μεγαλώναμε, τέλος πάντων, ναι, που ήταν σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Να στηριχτεί και σε ακαδημίες του, γιατί κατά τα ψέματα η Κρήτη βγάζει παίκτες. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα συνδυασμό επένδυση σε ακαδημία και πρώτη ομάδα με παίκτες πρώτης γραμμής, τέλος πάντων. Νομίζω αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλει να κάνει και αυτό είναι το σωστό. Μα ακριβώς αυτό είναι το σωστό, γιατί αλλιώς θα πετάει λεφτά ο άνθρωπος δεξιά και αριστερά, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει, υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Και δεν θα υπάρχει ποτέ η σύνδεση με την τοπική κοινωνία αν δεν υπάρχουν παιδιά από τις γύρω περιοχές για να... Μ' αρέσει γιατί είστε ενημερωμένοι, γιατί έχετε ζήσει ειδικά στη Θεσσαλονίκη, το έχετε ζήσει έντονα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ΠΑΟΚ χωρίς γηγενείς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή καμιά φορά όταν βλέπω μεταγραφές, με πιάνει λίγο το στομάχι. Εγώ θέλω να έχει παραδοσιακά. Ναι, και βλέπουμε ότι το πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολούμαι, είναι η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όντως είναι, και μακάρι να γίνει και αυτό το πράγμα με τις β' ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, αν υπάρχει ένα θέμα στις ακαδημίες, είναι η μετάβασή τους από το παιχνίδι των ακαδημιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σωστό. Και... Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νίκο, μαχά, σε ευχαριστώ. Νίκο, αφού σου πούμε ότι πρόσφατα που ήμασταν στην Ολλανδία με τον Σταύρο, σε θυμούνται ακόμα στο Φίτεσε. Έχει και... ακόμα προϊόντα σου στην μπουτίκ της του Άρνεμ, της Φίτεσε. Και είναι εντυπωσιακό ότι 20χρονα παιδιά σε θυμούνται ακόμα, δηλαδή όταν έμπαιζε εσύ πριν από 20 περίπου χρόνια στη Φίτεσε, είσαι κομμάτι της ιστορίας. Μετά από 10 χρόνια που δεν παίζεις πλέον ποδόσφαιρο, το έχεις ξεπεράσει ή ακόμα υπάρχουν στιγμές που σου λείπει το να μπεις μέσα και να παίξεις ποδόσφαιρο? Λείπει. Το ποδόσφαιρο είναι το ποδοσφαιριστή, βέβαια δύσκολα ξεπερνιέται αν μπεις το ένα κομμάτι. Πάντα θα, γιατί ο κόσμος σε αναγνωρίζει σαν ποδοσφαιριστής. Ανακατευθήκαμε με τα διοικητικά, αυτό δεν λέει και πολλά. Ο κόσμος σε ξέρει σαν ποδοσφαιριστή. Εκεί, δηλαδή στην Ολλανδία για παράδειγμα ή σε άλλες χώρες που πάω, ναι, σε γνωρίζει για αυτά για αυτό που είσαι, για αυτά που έχεις κάνει. Είναι ωραίο πράγμα. Ασχολείσαι καθόλου? Παίζει ποδόσφαιρο με φίλους ή το έχεις εγκαταλείψει? Γιατί υπάρχουν πολλοί συμπαίκτες που δεν παίζουν καθόλου. Κατά καιρούς ναι, όχι. Μαζευόμαστε αρκετοί ποδοσφαιριστές έτσι των παλεμάχων του Όφη και μαζευόμαστε και παίζουμε. Σκοράρεις, το έχεις ακόμα ή... ευτυχώς το έχω ακόμα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο. Ελπίζω να συναντήσουμε και στο Ηράκλειο, γιατί κακά τα ψέματα είναι από τις έδρες που θέλουμε να πηγαίνουμε. Μια άκρος ποδοσφαιρική έδρα. Να βλέπεις πάντα εγώ με τον ΠΑΟΚ αισθανόμουν έτσι πολύ όμορφα όταν αγωνιζόμουν. Είτε στην Τούμπα είτε στο Ηράκλειο. Είναι στιγμές που ξέρεις, όταν βλέπεις ασπρόμαυρα με ασπρόμαυρα να ενώνονται, γίνεται ένας χαμός. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Υπήρξε ποτέ, Νίκο, θέμα, έστω φιλολογικό, να έρθει στον ΠΑΟ κάποια στιγμή στην καριέρα σου ή ποτέ δεν τέθηκε θέμα? Ναι, εγώ φταίω που δεν ήρθα στον ΠΑΟ, γιατί ο ΠΑΟ μου είχε κάνει την πρόταση να γυρίσω και μου κρατάει ακόμα μούτρα ο προπονητής τότε, ο Αναστασιάδης που ήταν, γιατί είχα συμφωνήσει σε όλα, αλλά μετά με πήρανε λόγω του Γκέραλτ και τη φιλία που είχα, με πήρανε από την Ιρακή και κατέληξε στην Ηρακλή, ενώ κανονικά στον ΠΑΟΚ ήταν να έρθει. Να ξέρεις, εκείνη τη μέρα ανακοινώθηκες εσύ από τον Ηρακλή και εγώ μπήκα στο στούντιο μετά να ανακοινώσω το Θέγκο Ταμαφούλε. Μπορεί να ήταν μία από τις 5 πιο δύσκολες στιγμές μου στην καριέρα μου. Μου λέτε πώς να κλάψω, ναι. Είχαμε τότε, ήταν άλλες εποχές, ναι. Αλλά ωραίες εποχές και το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, τώρα είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις ομάδες έτσι να δυναμώνουν. Γιατί εγώ έχω μια έτσι χαρά που να βλέπω τον ΠΑΟΚ να γίνεται μεγάλος.
και ξέρω και τον και γνωρίζω προσωπικά και τον πρόεδρο της ομάδας που τον έχω ξαναγνωρίσει. Η πιο ιδιαίτερο και πιο ωραίο άνθρωπο στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, που τον γνωρίζοντας σαν άνθρωπο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μπράβο σας, γιατί σας αξίζει σαν ομάδα. Και εμείς θέλουμε τον Όφη να είναι πάντα στη Σούπερ Λίγκα και πάντα να είναι σε επίπεδα που τον είχε ο Ευγένιος Γκέραλτ. Όσο μεγαλώναμε, που του έδωσε μια φιλοσοφία ξεκάθαρη και ένα τρόπο παιχνιδιού δικό του. Ακριβώς, αυτό είναι το α και το ω στο ποδόσφαιρο, αυτό που παρουσιάζει μια ομάδα, να την εκφράζει, να είναι ταυτότητα, να ξέρει ότι βλέπει αυτήν και όλα ναι. Να έχουν μια συνέχεια. Νίκο, έτσι είναι, παιδιά, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο. Να είσαι καλά και ελπίζουμε να τα πούμε στο Ηράκλειο το ερχόμενο Σάββατο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Ήταν ο Νίκος Μαχλάς, ιστορία του Όφη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο πρώτος που έκανε τόσο έντονα την καριέρα του. Έντονη την καριέρα του στο εξωτερικό, που πρόσφατα, όπως είπε ο Στέργιος πριν, πήγαμε στην μπουτίκ της Φύτεσε και μιλούσαν ακόμα γι' αυτόν. Και μιλούσαν επί τσιρικάδες, εντάξει. Να πεις κάποιος 45 που τον έζησε το Μαχλά στα ντουζένια του στη Φύτεσε, να πεις εντάξει, οκ. Okay, αλλά επί τσιρικάδες να ξέρουν το όνομα του Μαχλά και τι έκανε στη Φύτεσε είναι κομμάτι της ιστορίας, εντάξει. Κανονικά. Μαζί μας, δεύτερη ώρα, πάμε στο διάλειμμα. Τι? Δύο εισιτήρια για την Τσέλσι δίνουμε, ρε. Με την Τσέλσι παίζετε. Λοιπόν, ξυπνάτε. Έχετε ακόμα ένα μισάωρο γεμάτο. Ναι, ένα μισάωρο γεμάτο για την κλήρωση. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας ΠΑΟΚ Τσέλσι στο 545-20. Ενώ ΠΑΟΚ το ονοματεπώνυμο και κάτω τι θέλετε. Στο 545-26. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για 3 λεπτά για να δείτε το διαγωνισμό για δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. 545-26 FM και ενώ ΠΑΟΚ, γράψτε ό,τι θέλετε, Τσέλσι, Τούμπα, σίγουρο όμως το ονοματεπώνυμό σας. Λίγα λεπτά ακόμα θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν να αποχωρήσουμε το στούντιο. Είναι η μη μαραθώνια. Είναι και αυτός έλεγες. Να τρέχεις, να παίρνεις το ποτό. Αυτό κάνω. Κάθεσαι όμως. Δεν τρέχω. Να παραγγέλνει το ποτό στο επόμενο. Όχι, να ξέρει ρε αγόρι μου, να είναι αυτός με το σφουγγάρι που σε κάνει. Δεν είναι ένας που σου το σφουγγάρι. Να περιμένει το ποτό, ωραία. Να παίρνει το χέρι και συνεχίζεις. Συνεχίζεις. Έχουμε, είναι φίλοι μας, είναι όλοι. Να σου πω κάτι, γελάς εσύ, αλλά όταν συμμετείχαμε, έγινε και αυτό, σε μαραθώνιο ή μη μαραθώνιο, τι ήταν, 10 χιλιόμετρων. Ναι. Κόβατε δρόμο, δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι όλοι. Εγώ δεν ξύπνησα βασικά. Κάποιοι το βγάλαμε. Όχι, μας περίμενε στο Τριμπέκα. Σας περίμενα μας κάπου... χαιρετούσες απ' έξω από το Τριμπέκα. Μας ναι. Έδινες κουράγιο. Ναι. Λίγο ακόμη έμεινε παιδιά μου. Φανταστείτε το έχω σβήσει. Και κάποιοι κόψαν δρόμο. Και κάποιοι κόψαν δρόμο. Και βρέθηκε μπροστά μας. Φτύκας. Απόλλωνος 37-39. Στην κάτω Τούμπα. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503. Κάνει τη δουλειά σας. Επειδή πεινάσαμε και δεν προλάβαμε να φάμε, Αρτοσαχαροπλαστεία Πάλας, το καλύτερο κουλούρι του πλανήτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πήγα στο Πήλιο, δεν είχε κουλούρια. Πού πας, Δεκαραμήτρο, στο φούρνο χωρίς κουλούρι? Τι έχουμε? Δεν ξέρω, κάτι εκείνα τα ζεμπονοτυρόπιτες που το... Τις τρως... πίτες αυτές έχουν, ε. Ναι, και τρως μια δαγκονιά και σου έρχεται τη λαδίλα πρωί-πρωί, ναι. Δηλαδή σε παρακαλώ ρε φίλε. Πάνε οι εποχές που τρώγαμε 12 μπουκάτσες τη μέρα, θέλουμε λίγο ποιότητα ζωής. Ναι. Κορυφαίο παγωτό, γιατί μετά το φαΐ δεν γίνεται να μην φας ένα παγωτό. Εντάξει, και στην εξωτική Νεάπολη Βενιζέλου 138 και σε Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Άρτος Αχαροπλαστία Πάλας εννοείται. Μαζί μας βέβαια και datalabs.edu.gr. Όποιος θέλει να γίνει μπαρίστα ή expert στην πληροφορική, πηγαίνει μια βόλτα Εθνικής Αμήνης 14, ενημερώνεται για τα προγράμματα και βγαίνει με πτυχίο. Λέγαμε λοιπόν για τα άλλα θρήματα. Έχει κάνει ο Γιάννης Παρασκευέτης μια πολύ ωραία συνέντευξη του Φιλίππου Φτρές DNA από ό,τι είδα. Τι είπε το Παουξάκι αυτό? Νομίζω ότι καταρχάς μιλάει για πρώτη φορά, έτσι, από τη στιγμή που αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο Ντίμα Φιλίππουφ μιλάει για όλα. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν πέρασε και λέγαμε την έννοια ότι του χρέωσαν μειωμένη απόδοση. Έτσι τον στιγμάτισαν στον πέμπτο τελικό με τον ΠΑΟΚ, εκεί που ο ΠΑΟΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού τον και πήρε βγάλα, το πρωτάθλημα. Και πάλι χάσανε τη μειωμένη απόδοση. Ναι. Δεν τον βάζανε, στη βακτή βάζανε μετά. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το να σου κολλήσει ρετσινιά τώρα από το πουθενά.
δεν είναι λίγο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Εξηγεί ακριβώς. Στο ποδόσφαιρο πέφτουν ρετσινιές δεξιά-αριστερά. Τώρα τελευταία θα κρατήσουμε μία απόσταση γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα αν δεν δω εγώ ίδιος. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αλλά για πρώτη φορά ο Φιλίπποφ εξηγεί πώς ακριβώς βγήκε από την ομάδα, πώς πήγαινε η ομάδα του Ολυμπιακού έτσι με εκείνον μέσα και τι έγινε αφότου βγήκε εκτός. Φυσικά και μιλάει για τον ΠΑΟΚ, για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε πολύ νωρίτερα από το φετινό καλοκαίρι, στο οποίο φετινό καλοκαίρι είχε κλείσει ο Φιλίπποφ σε μια ομάδα της Γαλλίας. Αλλά τον ήθελαν στον ΠΑΟΚ και ο κύριος Κατσαρής τον ήθελε. Και ο Γιώργος Σαββίδης τον ήθελε. Και ο Γιώργος Σαββίδης ακριβώς και η οικογένεια Σαββίδη τον ήθελε. Οπότε εκεί μπήκαν τα μεγάλα μέσα εντός εισαγωγικών προκειμένου αυτός ο γάμος να επιτευχθεί και να έρθει ο Φιλίπποφ στον ΠΑΟΚ. Φυσικά και λέει για την ατμόσφαιρα στο παλατάκι και λέει ότι στους ξένους αυτά έμειναν. Δηλαδή όταν εγώ συζητούσα με τους παίκτες του Ολυμπιακού και συζητάω ενδεχομένως, αυτά τους έμεινε, το γεμάτο παλατάκι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν σε τέτοια παιχνίδια, σε τελικούς ακόμη, ότι να έχει τόσο κόσμο και να υπάρχει τέτοια μεγάλη δίψα από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Σαφώς για τον Βασίλη Κουρνέτα, με τον οποίο μίλησε και ρώτησε έτσι διάφορα πράγματα για να έρθει στον ΠΑΟΚ, μιλάει βεβαίως για τον επικεφαλής έτσι, του τμήματος βόλεϊ. Τι εικόνα είχε για αυτόν πριν έρθει στον ΠΑΟΚ και πώς τον έχει γνωρίσει τώρα και πώς είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο όπως χαρακτηριστικά τον χαρακτηρίζει. Έτσι. Και βεβαίως για την περιβόητη παρουσία του στην Τούμπα, στο μάτς με την Ολυμπίκ Ντόνετσκ, εκεί όπου ο Ντίμα Φιλίπποφ έκανε την εμφάνισή του στην σουίτα της οικογένειας Σαββίδη. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη. Δεν θα πιστεύει ο Φιλίπποφ ότι ο Τσίμινο είναι ο Ρόναλ Κούμαν του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και ότι βάζει τα γκολ από τα 50 μέτρα. Και το παιχνίδι είναι που βάλε ο Τσίμινο αυτό που δεν θα ξαναβάλει ποτέ στη ζωή του. Ωραία. Τσίμινο. Τσιμπεχτάρα. Άρε που λένε. Παρακολουθεί και να το παιδί τα πάντα όλα. Τι να κάνει. Παραμένει. Στη Λιέγη τι να κάνει. Τρεις επιλογές έχει στην Βία. Τρεις, πολλές. Όχι, εννοώ είναι αυτοκτονήσεις. Όχι, ναι. Δεν θα το κάνει αυτό. Έχει μια καριέρα μπροστά του. Να ξεκινήσει τα ναρκωτικά δεν θα το κάνει αυτό. Είναι αθλητής. Ωραία. Να κάνει πέτρα την καρδιά του και να μείνει όσο είναι το συμβόλαιό του. Κατάσταση. Πόσο ακόμα έχει, 1,5 χρόνο. Ναι. Ήρθε η ώρα να δουλεύει την επόμενη ομάδα. 6 ώρα το απόγευμα κλείνουν τα Σταύρο τα Night Club και 7 το απόγευμα κλείνουν τα After. Τι λέει. Μαζί δεν ήμασταν στο Λέομπεν. Όχι, δεν ήμασταν μαζί. Στο Λέομπεν. Που 8 η ώρα το απόγευμα είχε βιολογικό πόλεμο. Και ήταν μόνο ήμασταν, ήμασταν στο Λέομπεν φυσικά. Μαζί ήμασταν, εκεί που σας πήγα στο σούπερ ξενοδοχείο με τη θεία που με αγαπούσε τόσο πολύ. Στο Λέομπεν γυρνούσε στο. Του Will Smith που ερήμωσε η Νέα Υόρκη, το M-Legend. Το γυρνούσε στο νούμερο 2 εκεί χωρίς να κάνεις κάτι ρε παιδί μου, να απομονώσεις. Φοβερό. Ειδικά Κυριακή, θυμάσαι. Δεν κυκλοφορούσε ούτε κουνούπι. 7 η ώρα το απόγευμα. Θυμάσαι που μου έφαγα πόρτα βγαίνοντας από κλαμπ. Στην Ολλανδία. Όχι ρε. Στο Λέομπεν, στην πλατεία. Στην πλατεία ήταν. Πήρα το ποτό. Και πήγες να βγεις. Και πήρα το φίλο να βγεις. Πήγες πόρτα βγαίνοντας. Όχι επειδή δεν έχεις πληρώσει κάτι. Όχι, όχι ρε. Σου λένε, εδώ μπορείς να κάτσεις να πιεις μπύρα έξω. Ναι. Εγώ όμως δεν πίνω μπύρα. Θέλω ποτό. Δεν είχε μπύρα. Έξω από γραφτόν το αλκοόλ είχε μόνο Red Bull και καφέ. Και μέσα ήταν το αλκοόλ, έπρεπε να το πιεις μέσα. Όταν το πάρεις από μέσα. Ναι, αλλά μέσα δεν μπορείς να καπνίσεις. Α, σου λέει. Και εγώ παίρνω το ποτό και τους γράφω. Πάω να βγω. Ωραία. Εμφανίζεται ένας που σκοτώσω ο δυνατός του χωριού. Ωραία. Ένα κτίνος. Και μου λέει δεν γίνεται. Λέω τι δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Δηλαδή κάνεις τσιγάρο έξω. Στο μυαλό μου δεν υπήρχε αυτός ο νόμος. Δηλαδή μου το έπανε και δεν το υπολόγισα. Κάνεις τσιγάρο έξω και ποτό μέσα. Λέω κόρκα σήμερα θα βρω την άκρη. Θα βγω έξω. Δεν την έβγαλα την άκρη. Θα έπιες μέσα τα ποτά και βγήκες έξω τσιγάρο. Μέσα τα ποτά με κάτι τυρολέζες. Θυμάσαι με παραδοσιακές τολές και τέτοια. Ωραίες στιγμές. Μου λέει ο Τσίμηρο ότι ακόμη και στο φαγητό έχουν θέμα. Δηλαδή τα εστιατόρια είναι αυστηρά 12-3 το μεσημέρι. Τότε δουλεύουν, δεν κουράζονται πάντα. Και μετά 6-9. Και εντάξει, μένει μόνος του προφανώς στην Λιέγη, δεν έχει κάποιον να του μαγειρεύει, δεν μπαίνει και αυτό να μαγειρέψει. Οπότε είναι με το ρολόι. Δηλαδή, άσχετα αν πεινάει ή όχι, να προλάβει να πάει να φάει. Να μάθει να μαγειρεύει, πες του.
Ποιος αθλητής ξέρει να μαγειρεύει, ποιος ποδοσφαιριστής Σταύρου μου μαγειρεύει, ποιος. Βρες μου έναν. Όχι, δεν ξέρει ούτε μισός. Ούτε μισός. Ούτε άρα μισός. Γιατί να κάνει την αρχή ο Τσίμηρος. Όταν τότε έκανα, τότε που ήμουν ελεύθερος που ανέβαζα τα φαγητά για να φάω καμία. Γιατί η πείνα έχει πέσει στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχεις να μαγειρέψεις πολύ καιρό. Εντάξει, δεν έχω, πλέον έχω σχέση. Ωραία, δεν χρειάζεται να δείχνει. Τότε που έδινε ένα άλλο προφίλ, έτσι. Ένα άλλο προφίλ, ότι ερχόταν οι άλλοι, αυτό το μαγειρέψεις, έλα κι εσύ. Γιατί είστε και δύσκολες, πανέφε μας, οι Ελληνίδες, οι νέες. Αν το βάζα και στο καλοριφέρ πάνω και είχε ζέστη χειμώνα, δηλαδή αν έβαζα τη σκάφη με το κοτόπουλο με πατάτες πάνω στον θερμοσυσσωρευτή, που έδειχνε και ζέστη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ατμοσφαιρικό. Δεν γίνονται τα χρόνια τα δύσκολα που η ζέστη στα σπίτια δεν περάσει μια διέτεια. Όταν είχε και καλοριφέρ, θέρμαζε και φαγητό, εντάξει. Ναι, τι άλλο θέλει. Ο βασιλιάς του χωριού. Ο βασιλιάς κανονικά. Τελευταία 10 λεπτά για τα δύο εισιτήρια. Τότε μου στέλναν παίχτες μήνυμα ότι δεν μαγειρεύει. Πώς το κάνεις, ναι, μαγειρεύει. Ναι, σιγά. Για μένα το μαγείρεμα είναι αγχολητικό. Όταν έχω χρόνο. Καιρό έχεις να πεις στην κουζίνα. Καιρό έχω να πεις στην κουζίνα γιατί είναι τα πράγματα λίγο ακραία, Ελένη μου. Και δεν βοηθάς στο να είμαι ήρεμος. Να πω στην κουζίνα να μαγειρέψω, τι να κάνω. Όχι, δεν θέλω να πεις στην κουζίνα να μαγειρέψεις. Τι να κάνω. Ναι, δεν βοηθάτε. Που η σπεσιαλιτέ μου είναι η σαλάτα, έτσι. Ποια σαλάτα, ρε. Η κοτσοσαλάτα. Αγκουροντομάτα. Αγκουροντομάτα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πήρε άδεια το. Στέλνεις μαγειρεύει. Μακαρόνια. Ένα κοτόπουλο με κρέμα γαλοπούλου. Ήθελα να ξέρω πώς βγάλατε την προετοιμασία 15 μέρες, έτσι, τίποτα. Μόνο ο Δημήτρης θα μαγείρευε. Όταν φεύγουμε κλείνει τα σούπερ μάρκετ. Γιατί μαγειρεύατε. Όταν πάμε. Χαρά. Αυξάνουν τους μισθούς τους υπαλλήλους. Υπερορίες. Υπάρχει μια ανάταση στο πιο χρόνο, έτσι είναι Σταύρο. Mm-hmm. Και μόλις φεύγουμε ξαναγυρνάνε όλα. Έλα, αλήθεια τώρα. Πες, ποιος μαγειρεύει, ποιος έχει αναλάβει το κομμάτι αυτό στην προετοιμασία. Εγώ ρε, τι κανένα. Στις 15 μέρες, αν κάνεις μία μακαρονάδα, δεν θεωρείται ότι έλαβες το μαγείρεμα. Ή αν θέλεις τη σύντησή μας. Κοίτα, μία μακαρονάδα στις 15 μέρες, όντως. Ο τρόπος που ξοδεύουμε λεφτά στο σούπερ μάρκετ είναι γελίος. Πετάμε τα μισά πράγματα. Ξέρεις τι παθαίνουμε. Στον φόβο μας, μην μείνουμε νηστικοί. Και δεν έχει και τίποτα εκεί, ναι, δηλαδή 12 η ώρα το βράδυ να πεινάσει. Ξεκινάμε και παίρνουμε fit πράγματα, φρουτάκια και αυτά. Γιατί είστε χορτάτοι από εδώ. Όχι, όχι, για να έχουμε, μην παχύνουμε στην προετοιμασία. Γιατί υπάρχει προετοιμασία που βάλαμε 5 κιλά ο καθένας, εντάξει. Πρώτη μέρα. Ναι, την πρώτη μέρα. Μετά δύσκολα. Ούτε τα κουμπάμε τα φρούτα, ξεκινάνε τα μπιφτέκια. Ναι, κάτι κοτόπουλα που θέλουν μόνο μικροκυμάτων, κάτι τέτοια. Τα γίνα όλα. Όλα τα γίνα. 5 κιλά σένα ο καθένα πίσω. Φέτος κρατηθήκαμε. Ναι, φέτος ήταν καλά. Γιατί όμως, γιατί έτσι σας είπανε. Γιατί Airbnb, το οποίο και να πας να κοιμηθείς, ανέβαινε 4 ορόφους. Ωραία. Εσύ Σταύρο ανέβαινε σε έναν. Δεν ανέβαινε. Το εγώ το πήρα και ανέβαινε 3 ορόφους πάνω και 3 κάτω. Και να ανεβαίνεις πάνω και να έχεις ξεχάσει κάτω από το φορτιστή. Καλή σου. Να λες τον εαυτό σου ότι εντάξει. Ας μείνω έτσι. Όχι, χωρίς κινητό ένα πράγμα. Είναι δέσμιος του κινητού. Δεν ξέρω τι διαλέγει. Είναι αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω έλα, μια χαρά ήταν, έλα. Ποτέ. Φαντάζομαι χωρίς συζήτηση διάλεξε τον πρώτο Σταύρο. Δεν είχε, ρε. Ήταν το πρώτο ήταν το σαλόνι και η κουζίνα. Ναι. Δεύτερο στα δωμάτια τα δύο. Δεύτερο στα δωμάτια τα δύο, εγώ με τον καζανοκέφαλο, τον Ερίκο. Και. Και εσύ πάνω. Μεταξύ 15 μέρες ούτε καν ανέβηκε μισή φορά πάνω να δει πώς είναι. Ανέβηκε σε όχι. Να δει ρε παιδί μου. Είναι πιο μεγάλο το δωμάτιό μου, πιο μικρό. Πιο καλό. Μικρό, πώς είναι το παιδί αυτό. Δεν ανέβηκε ούτε μισή φορά στις 15 μέρες. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή να είχε strip club στον τέταρτο όγκο δεν θα το ήξερα. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα. Έλεγες, τι έλεγες. Άσε με λίγο να πω. Ναι. Γιατί 5 λεπτά ακόμα για τα δύο εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Chelsea 20 του Σεπτέμβρη στις 8. 8 παρα 5. Το τραγούδι. 5:45:26 το μήνυμά σας. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Βάλτε ΠΑΟΚ, βάλτε Chelsea. Βάλε ό,τι θέλετε, σε 2 λεπτά, 3 θα κάνουμε την κλήρωση. Σε 5. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν σκοτώσει την Chelsea έτσι στα αγγλικά. Τι? Το βλέπεις έτσι. Κάποιοι που έχουν σκοτώσει λίγο την Chelsea στα αγγλικά. Ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις όμως, βγάζεις νόημα. Ναι, βέβαια, αυτό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ακολουθούν βεβαίως εισιτήρια και για άλλα παιχνίδια σιγά-σιγά τις επόμενες μέρες, γιατί μπαίνουμε σε μια ρέγουλα τέτοια αρκετών παιχνιδιών, σημαντικών παιχνιδιών. Αλλά για την ώρα η είδηση προέρχεται από τον Όφη, γιατί πήρε άδεια το Γεντί Κουλέ. Εκεί δεν ήταν που είχε πέσει ο πυλώνας ή μπερδεύομαι στο γήπεδο. Κάτι είχε πέσει. Το Γεντί Κουλέ είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι μέσα στις πολυκατοικίες.
Ναι. Μια πολύ στενή κατάσταση. Αλλά ρε φίλε, είναι το γιατί κουλέ. Είναι η έδρα του Όφη. Δηλαδή, εγώ άμα δω άλλο Όφη πάω και είναι στο γιατί κουλέ, άλλο είναι στο, στο Παγκρίτιο. Δεν υπάρχει Παγκρίτιο, είναι δηλαδή μια ιδέα. Το οποίο χρησιμοποιείται. Ρημάζει. Ρημάζει. Ένα από τα πολλά γήπεδα τα οποία. Πήρε λοιπόν το γιατί κουλέ άδεια για 2 χρόνια, έτσι, για να χρησιμοποιείται από τον Όφη και ανοίγει αυλαία με το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα 3 γήπεδα, Σταύρο και Ελένη, τι επιτυχία, το Παγκρίτιο, το Πέρασα στο Παθεσσαλικό, άκου βλάκα στη έκανα, πάω να κάνω story τώρα γυρνώντας από το Πήλιο και είναι η πεζογέφυρα. Και πάω να κάνω story εδώ που πολιτισμός, αγάπη, ωραία, η μηνύματα, άνοιξη, τέτοια, ναι. Και ο βλάκας το έχω βάλει στο βίντεο. Ωραία, και δεν έχω πατήσει εγγραφή. Τι ζώο. Και τι να πω, τη Λιαγύρνα. Πρέπει να πάρω το μια πλάνο. Στροφή. Δεν θυμάσαι ένα βίντεο με τον Δημήτρη που μιλούσατε 8 λεπτά και σας είπα στο τέλος, ξέχασα να πατήσω το ρεκόρ. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά, εντάξει. Συμβαίνουν, ζωντανές εκπομπές. Εδώ βλέπεις ταινίες του Hollywood, Σταύρο και Ελένη, εκατομμυρίων ευρώ και βλέπεις λάθη. Ναι. Βλέπεις ξαφνικά ένα μικρόφωνο να φαίνεται από πάνω στο πλάνο. Μια σκιά από την κάμερα. Άρα εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανές εκπομπές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης, κάτι έλεγες για το γιατί κουλή έπεσε. Ναι. Υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα των ανανεώσεων των συμβολέων. Το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Των δικών μας λες, έτσι, για να φύγουμε από το γιατί. Σταύρου και της Ελένης. Των δικών μας για να φύγουμε από το γιατί κουλέ, έτσι. Ναι, μη συμβόλαιο δεν έχουμε. Και είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι αρκετά. Πόσα έχεις βάλει, Στέργιο? 10. Πασχαλάκι έχει μέχρι τον Δεκέμβριο, γιατί νομίζουμε πολύ ότι. Ναι, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο έχει ο Πασχαλάκης. Που είχε ανανέωση. Όχι, όταν ανανέωσε ήταν για 1,5. Ναι, Δεκέμβριο όταν είχε 19 λεπτά του Πασχαλάκη, άρα δεν είναι το πρώτο γκρουπ που είναι 10. Αλλά είναι και αυτό μια εκκρεμότητα. Το μάτσο έχει ανανέωση, δεν είναι. Ναι. Άρα είναι 10 τα συμβόλαια. Είναι ο Βαρέλα, είναι ο Κρέσπο, είναι ο Κάνιας, είναι ο Σάχοφ, είναι ο Σιαμπάνης, είναι ο Γλύκος, 7. Βάζω 10 ευρώ του Γλύκου, δεν θα ανανεώσει. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ναι. Εγώ τουλάχιστον τα βάζα. Εδώ τον άφησε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει ένα θέμα με τον Γλύκο. Ζητήθηκε να βρει ομάδα. Ο Γλύκος δεν βρήκε ομάδα. Και αυτό είναι λογικό ότι δεν βρήκε ομάδα. Δεν βρήκε ομάδα γιατί μένει ελεύθερος και μπορεί να μην χρειαστεί καμία ομάδα να πληρώσει συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βρει ομάδα στον Γλύκο για να γλιτώσει το συμβόλαιό του. Δεν βρήκε. Κάπου αυτός ο γάμος των 10 ετών θα υπάρχει χωρισμός το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Αν και με τους θεματοφύλακες στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γιατί θα συμβεί. Είπαμε Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, Κάνιας, Κρέσπο, Σάχοφ, ο Μάλε. Ο Μάλε για ένα χρόνο που ανανέωσε το καλοκαίρι. Για ένα χρόνο, εγώ το Μάλε θα του έλεγα σιγά σιγά ότι η αδερφέ... ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα του έλεγα, τσαμπουκά, σε θέλω για στέλεχος. Πάντως έκανε καλή προετοιμασία, εντάξει. Εκπληκτικός είναι ο Στέλιος, δεν είναι, πάντα είναι value for money, εντάξει. Απλά όταν έχεις κάνει το Χατσερίδη 3 με 1,5 εκατομμύριο, το χρόνο, καταλαβαίνεις ότι και ο ρόλος του Μάλε μαζεύεται. Ο Μάλε έχει άνετα 2 χρόνια, 3 σε επίπεδο Super League. Δεν το συζητάμε, απλά επειδή εγώ ξέρω τι άτομο είναι, τι επίπεδο έχει, τι γνώσεις έχει, τι προσωπικότητα είναι κτλ. Κτλ. Θα τον ετοίμαζα για στέλεχος στην ομάδα. Είναι ένα παιδί σοβαρό. Και να παίρνει την προπονητική. Ας την προπονητική μου, όλοι οι προπονητές έχουν γίνει, όχι. Δεν το θέλουμε για προπονητή. Στέλεχος στην ομάδα. Θα σου πω κάτι. Στελέχη μας λοιπόν, γενικά υπάρχει έλλειψη σε στελέχη. Αν πάρει γίνονται προπονητές όλοι να πούμε για 5 εκατοστάρικα στο γάμα τοπικό τώρα να πούμε έχει παίξει ο άλλος στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ και προπονεί τη Μάδητο να μας χαζέψουν να πούμε στελέχη χρειαζόμαστε. Δηλαδή είναι, πρέπει να φύγει λίγο αυτό το μικρόβιο του τελειώνω την καριέρα μου, γίνομαι προπονητής. Δύο πράγματα δεν κάνουν οι παίκτες και είναι έγκλημα. Όταν τελειώνουν την καριέρα τους να γίνουν στελέχη, δηλαδή παύλα τεχνικοί διευθυντές, παύλα οτιδήποτε άλλο. Ωραία, και πάνε να γίνουν προπονητές, δηλαδή σε παρακαλώ. Και το δεύτερο είναι να ασχοληθούν με τα μίντια. Δηλαδή, αν ο Μαλεζάς μου πει του χρόνου θέλω να κάνω ραδιόφωνο, θα του βρω 2.000 το μήνα. Για πλάκα. Και βλέπεις στην Αγγλία πώς τους εκμεταλλεύονται τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν τους εκμεταλλεύονται, οικονομάνε μέχρι να πεθάνουν. Εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών, ναι, με την έννοια ότι τους έχουν εκεί σε αθλητικές εκπομπές, αναλύσεις, μετά από κάθε αγωνιστική. Να σου πω, σκέψου. Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι υπάρχει προπονητής Super League, παίρνει 1.000 το μήνα.
Προπονητή Σούπερ Λίγκας. Προπονητή Σούπερ Λίγκας, ναι. Υπάρχει προπονητή πέρσι η ομάδα του Football League που έκλεισε γιατί δεν ήθελε η ομάδα να δώσει προκαταβολή. Ναι, καλά, δηλαδή, δεν με παρεξενεύουν. Υπάρχουν και άλλες αγορές για αθλητές. Μιλιά στα media ο Φρίγκερ. Ο οποίος με σιγουριά και πριν τον αγώνα. 3-1 λέει η Βασιλεία. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος που πλησιάζαμε εκεί με τον Χρήστο Παυλίδη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι, κάναμε μια κουβέντα. 3-1 λέει η Βασιλεία. Έγινε κουβέντα. Cool. Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, τα συμβόλαια είπαμε στις Λαμπάνης. Άλλη ιστορία κι αυτή. Πρέπει κάποια στιγμή που πάμε να αποφασίσει τι θα κάνει τον Μάριο. Εντάξει, όχι ότι είναι στα όρια, έχει ακόμα χρόνια μικρό είναι ο Μάριος, αλλά νομίζω κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι λάθος που δεν δόθηκε δανεικός ποτέ. Ναι. Και Καρέλης Τόσκα, εντάξει. Οι εκκρεμότητες. Ναι. Στο χέρι των ίδιων. Είναι σημαντικό νούμερο, Σταύρο. Ναι, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην Πορτογαλία έγινε μια πρώτη επαφή με τον Ισπανό ατζέντη των Κάνιας Κρέσπο σε πολύ έτσι επιφανειακό επίπεδο. Επαφή έχουν γίνει με όλους. Έχει ναι. γίνει και επαφή με τον Λιμιό για επέκταση του συμβολέου, έχει γίνει επαφή με τον Πέλκα να δω τι θα κάνουν. Εντάξει, γιατί η ρήτρια είναι μικρή, έχουν κάνει, έχουν δάνει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία πλέον δεν ξέρω αν ορίζεται από τον Μπράγκο. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Μάλλον από αυτόν ορίζεται γιατί διευθυντής ανάπτυξης αυτό είναι. Διευθυντής ανάπτυξης σημαίνει ότι στείνω ουσιαστικά προγραμματίζω το μέλλον. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 73. Λέμε και στο 1. Λοιπόν, ναι. 7. Και το 52. Μπουφέτης ή Μπουφετής Αλέξανδρος και... Ποιος είναι αυτός? Ο Μπλούγκουρας. Δεν τρώω κάτι. Το επίθετό του είναι. Δεν μασάω. Γιατί μας βάζεις δύσκολα, εσύ, Αντώνη. Κέρδισε ο Αντώνης, κέρδισε και ο Αλέξανδρος θα ενημερωθεί από τη γραμματεία. Κάπου εδώ ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Φτύκας βέβαια, ήδη γίνεις και πλακάκια. Μόλις κάνω ανακαίνιση θα πω τον αναδομό να πάρει από το Φτύκα τα πλακάκια. 2, 3, 10, 905, 503. Απολούνος 37-39 στην Κατοτούμπα. Όποιος θέλει να γίνει μπαρίστα ή expert στην πληροφορική, είναι τα δύο πολύ ωραία σεμινάρια που προσφέρουν τα κέντρα διαβίου μάθησης Data Labs. 2-3-10-22-29-62 το τηλέφωνο και βέβαια Πάλας Άρτο Ζαχαροπλαστεία και στην Βενιζέλου, στην εξωτική Νεάπολη στο 138 και στην Πολύχνη Αγίου Παντελεήμονος 25. Άρτο Ζαχαροπλαστείο Πάλας για εσάς από το 1971. Η Αναδομό συμμετέχει στον ημιμαραθώνιο, μια συγκλονιστική στιγμή για τον ιδιοκτήτη της Αναδομό, τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα τρέξει στον ημιμαραθώνιο και ελπίζουμε να βγάλει τα πρώτα 60 μέτρα της διαδικασίας. Αναδομώ, όποιος συμμετέχει στον ημιμαραθώνιο, 5% έκπτωση. Πάρτε στο 2311241508 αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, να μάθετε τι ακριβώς προσφέρει αναδομώ εν ώψη του ημιμαραθωνίου που συμμετέχει. Εμείς ραντεβού αύριο στις 12, ακολουθεί η εκπομπή του Βασιλιά. Δεν πάμε πουθενά. Περιμένω να ακούσω ανάλυση αν έχει παίξει γκολ-γκολ το Ισπανία, Κροατία, που έλεξε 6-0. Πραγματικά θα με ενδιαφέρει πολύ. Θα μιλήσουμε για το δράμα του. Περάσαμε και κάποιες ιδιαίτερες στιγμές χθες με τον Βασιλιά σε ένα τραπέζι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των τραπεζιών γενικότερα. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Βασιλιάς για μία ώρα. Ένας γάλαζο αίματος στα Αιτζιανά της πόλης. Καλό μεσημέρι.